Κυρίες και κύριοι, όπως είχαμε προείπει, στη σημερινή ζούγκλα θα ασχοληθούμε με την κρίση στην Κριμαία. Είναι φανερό ότι δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί ίσως είναι η σημαντικότερη στιγμή των εξελίξεων και βεβαίως με ένα πάνελ το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό ανθρώπων που έχουν δεδομένα, γνωρίζουν την κατάσταση και μπορούν να αρθρώσουν λόγο για αυτό το θέμα, ελπίζω να είμαστε κατατοπιστικοί. Θα σας πω πρώτα απ' όλα ποιοι είναι κοντά μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Πατέλης, αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης, μέλος συλλογικότητας Αγώνα για την επαναστατική ενοποίηση της ανθρωπότητας. Είναι ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, αναλυτής Ινστιτούτου Αναλύσεων Ασφαλείας και Άμυνας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο Κώστας Μπετινάκης, ο αγαπητός συνάδελφος και συνεργάτης μας, ένας δημοσιογράφος, ο οποίος, το επαναλαμβάνω πολλές φορές, για όσους δεν το γνωρίζουν, οι παλαιότεροι ξέρουν, έτσι, ασχολήθηκε με τα διεθνή θέματα στο συγκρότημα Λαμπράκη, στην εφημερίδα Τα Νέα. Ήμασταν συγκάτοικοι για πάρα πολλά χρόνια. Σε διπλανά γραφεία. Σε διπλανά γραφεία με τον αγαπητό Κώστα και έχει ταξιδέψει επανειλημμένα στις χώρες αυτές και γνωρίζει πολύ καλά. Και στο Κίεβο και, και στη Μόσχα. Και στη Μόσχα και σε άλλες. Και στο Κίεβο. Πρώην σοβιετικές πόλεις. Οι δημοσιογράφοι καλοπερνούσαν, έτσι, γιατί μην φανταστείτε ότι πήγαιναν για τα φοβερά ρεπορτάζ μόνο τότε. Πήγαιναν γιατί καλοπέρναγαν. Καλά, καλοπερνάγαμε και στα γεγονότα στη Γιουγκοσλαβία. Όχι, εκεί δεν ήταν καλοπέραση, ούτε κάτω στο Ιράκ και τη Συρία ήταν καλοπέραση που πήγα εγώ, επομένως. Υπήρχαν και ωραίες στιγμές πάντως. Όλες ήταν ωραίες στιγμές. Θανάσης Γιαννόπουλος, ο πρώην Υπουργός, υγείας καθηγητής χειρουργικής, υποψήφιος περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Καλησπέρα σας. Μέγας κυνηγός και ως εκ τούτου μέγας ψεύτης. Γιατί οι κυνηγοί λένε ότι έχουν κατορθώσει να χτυπήσουν, ας πούμε, και δεινόσαυρο, αλλά ούτε μπεκάτσα δεν φέρνουν στο σπίτι. Ωστόσο, έχω μάθει ότι είστε δεινός. Συγκεκριμένα τώρα έρχομαι από την κοπή της πίτας της Συνομοσπονδίας της Κυνηγητικής. Μάλιστα. Οι οικολόγοι φρύτουν τώρα που ακούνε ότι είστε κυνηγός. Ναι, αλλά τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε καμία ΜΚΟ που να έχει χρηματοδοτηθεί με τόσα πλούσια έσοδα από συγκεκριμένους υπουργούς. Ο κύριος Σταύρος Καραγκούνης, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Σπύρος Σπύρου, υποψήφιος περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων και νυν περιφερειάρχης. Καλησπέρα σας. Κύριε Περιφερειάρχα, τα σέβομαι. Και Δημήτρη Τσαγκάρη, οικονομολόγο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τσαγκάρη. Από την άλλη πλευρά έχουμε την κυρία Γαλίνα Μασλούκ, πρόεδρο του Συλλόγου Ουκρανοελληνικής Σκέψης και δημοσιογράφο. Χαίρετε. Την Οξάνα Τσάους, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ουκρανοελληνικής Σκέψης. Ζωγράφο. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Παύλο Νόικο, δημοσιογράφο της ιστοσελίδας Ρωσική Αθήνα. Καλησπέρα. Και την κυρία Ειρήνα Ζαολνινά, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ρώσων στην Ελλάδα. Ευχαριστώ για πρόσκληση. Ιστορικός τέχνης η κυρία Ζαολνινά και βεβαίως Ρωσίδα από τη Μόσχα. Τώρα φαντάζομαι ότι με τις υπόλοιπες δύο κυρίες που είναι Ουκρανές δεν έχετε καμία αντιπαράθεση, διότι πέραν του ότι είστε μία ράτσα, και αυτό είναι δεδομένο δηλαδή, ένα βέβαια, σλάβικο φίλο. Βέβαια, μιλούσαμε πάντα φιλικά. Και... Όχι, θα μου τα λέτε λίγο πιο δυνατά. Okay. Όχι από μέσα σας. Όχι, είμαστε πάντα φίλοι. Και εδώ μεταξύ τους Ρωσόφωνος στην Ελλάδα πάντα κάνουμε μαζί και
εκθέσεις και βρετινές γιορτές. Και κοιτάξτε, λένε ότι οι γυναίκες τα καταφέρουν καλύτερα. Δηλαδή επικοινωνούν καλύτερα από τους άντρες. Λαμβανωμένο όμως υπόψη του γεγονότος ότι δύο γυναίκες που έχουν περάσει από την πολιτική ιστορία, δηλαδή κυρία Θάτσερ και κυρία Μέρκελ, έχω την αίσθηση ότι δεν τα πηγαίνουν καθόλου καλά με τους υπόλοιπους. Είναι ίσως οι σκληρότερες η καθεμία στη χώρα τους από όσους καγκελάριους και πρωθυπουργούς πέρασαν. Για την Αγγλία και για τη Γερμανία και την Αγγλία αντίστοιχα. Και η Ουκρανία γνώρισε την Τιμοσέγκο. Η Τιμοσέγκο ήταν άλλη κατάσταση όμως. Έτσι, θύμιζε λίγο τσίρκο η ιστορία όλη με την Τιμοσέγκο. Έτσι όπως εξελίχθηκε δηλαδή. Δυσάρεστη για εκείνη. Αλλά να ρωτήσω, τι γνώμη έχετε για την κυρία Τιμοσέγκο εσείς που είστε Ουκρανές? Για την κυρία Τιμοσέγκο. Ναι, για σας τι αντιπροσωπεύει? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω τώρα την προσωπική μου γνώμη. Ναι, την προσωπική, δεν εκφράζεται την κυβέρνηση της Ουκρανίας, την προσωπική σας άποψη. Η κυρία Τιμοσέγκο είναι πολύ χαρισματική ως πολιτικός, ως άνθρωπος. Ήταν πολιτική κρατούμενη, κατά τη γνώμη μου, και έπρεπε να με ελευθερωθεί. Όμως πιστεύω ότι η κυρία Τιμοσέγκο πρέπει να καταδικαστεί για τα οικονομικά εγκλήματα που έχει κάνει. Mm-hmm. Και ελπίζω πάρα πολύ ότι θα γίνει και αυτό. Πιστεύουμε στην δικαιοσύνη. Μάλιστα. Οξάνα. Αυτό που είπα, πιστεύουμε στην δικαιοσύνη. Και ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Τι ιστορία είναι αυτή όμως με τους Ουκρανούς προέδρους? Δηλαδή, τόσο και ο Γιανουκόβιτς, όσο και η κυρία Τιμοσέγκο, ληστρική επιδρομή έκαναν περνώντας από αυτή τη θέση. Δηλαδή, βλέποντας τη χλειδί που ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι και τα καμώματα της κυρίας αυτής, αναρωτιέσαι γιατί τόση διαφθορά. Πού το αποδίδετε εσείς, πώς το εξηγείτε αυτό? Διότι είναι απόλυτα, δηλαδή είναι η προσωποποίηση της διαφθοράς οι άνθρωποι αυτοί. Ακριβώς, αλλά νομίζω ότι ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Γιανουκόβιτς, έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Νομίζω ότι έχει βυθίσει τη χώρα σε μια διαφθορά άνευ προηγουμένων και πολύ αφήσικη για την Ουκρανία. Και η προκάτοχός δεν ήταν καλύτερη. Τα ίδια έκανε και τα ίδια συνεχίζει να κάνει. Γι' αυτό και ο κόσμος την αποδοκίμασε στην πλατεία όταν εμφανίστηκε με το καροτσάκι μεν, αλλά με το Lexus δε. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάνουν μια επίδειξη πλούτου. Έχουν μια νοοτροπία νεοπλουτιστική, η οποία είναι και εκνευριστική και αν μη τι άλλο, δίνει και πατήματα στους Ρώσους να πούνε ότι κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι είναι εντελώς διεφθαρμένοι. Νομίζω ότι αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Όταν όσο λείπει η νοημοσύνη, αναπληρώνει με κάποια άλλα πράγματα, με υλικά πράγματα. Ο λαός της Ουκρανίας είναι νοήμων λαός. Οι άνθρωποι είναι ευγενέστατοι, πολιτισμένοι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ανεδίθησαν στην επιφάνεια τέτοια πρόσωπα. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Γιανουκόβιτς έχει φέρει στην Ουκρανία κάτι το εγκληματικό. Κάτι το οποίο είναι ξένο για τους Ουκρανούς γενικά. Η Ουκρανία πάντα φημιζόταν για την πολιτική και οικονομική εγκληματικότητα, στο πω έτσι. Όχι όμως για αυτό το μαφιόζικο εγκληματικό. Σωστά, αλλά μιλώντας για τη ρώσικη μαφία που είναι έτσι διάσημη, θεωρώ ότι ξεπέρασαν οι Ουκρανοί πολιτικοί τους Ρώσους μαφιόζους σε αυτό το τομέα. Τα τελευταία χρόνια στην Ουκρανία. Ναι, τα τελευταία αυτό χρόνια. Δεν είναι, τα τελευταία και πιστεύω χρόνια. Ότι γι' αυτό το λόγο και ξεσηκώθηκε και ο Ουκρανικός λαός σύσσωμα, έτσι. Και Ανατολική Ουκρανία και Κεντρική και Δυτική. Εναντίον της διαφθοράς, γιατί πλέον κανένας δεν μπορούσε να δουλέψει σε αυτή τη χώρα. Κανένας. Δεν μιλάω μόνο για τους μεγαλοεπιχειρηματίες, για τους μεσαίους και μικρούς. Γιατί ξέρουμε ότι πάντα είναι καλό να υπάρχει κάποιος νόμος και για όλους είναι καλό να λειτουργούν αυτοί οι νόμοι για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να δουλεύουμε. Έτσι. Στην Ουκρανία πλέον δεν υπήρχε αυτό και νομίζω αυτός είναι ο κύριος λόγος που ξεσηκώθηκε ο λαός. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, απέναντί μας δύο Ουκρανές, ένα Ρώσο και μία Ρωσίδα.
Δεν είμαι Ρώσος, είμαι Ουκρανός. Ουκρανό, συγγνώμη, τρεις Ουκρανούς, έτσι, και μία Ρωσίδα. Απλά δουλεύετε στο... Ουκρανός, Ουκρανός ή Ρωσόφωνος. Κοίταξε τώρα, η δικό μου μητρική γλώσσα είναι Ουκρανική. Μιλάω και Ουκρανικά και Ρωσικά. Αλλά τώρα η εφημερίδα που παρουσιάζω είναι Ρωσική Αθήνα, επειδή όλοι μας... Η ρωσόφωνη κοινωνία. Αυτό με αρέσει εμένα, το ότι εργάζεται στην ιστοσελίδα Ρωσική Αθήνα. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, θα υπερασπιστείτε τους ρωσόφωνους της Κρυμαίας ή είσαστε αντίπαλοι? Κοίταξε τώρα, η θέματα του Κρυμαία δεν είναι τόσο εύκολη. Αν ξέρετε, η ιστορία του Κρυμαία δεν είναι τόσο απλή. Ακριβώς. Από χιλιάδες χρόνια, αν μπορούμε να σας πούμε ποιος περισσότερα είχε το Κρύμια, τότε περισσότερα είχαν Έλληνες. Ξεκινήσουν από τους Έλληνες. Σωστό. Και μετά προχωρήσουν, σε 2.000 χρόνια προχωρήσουν και τους Βυζαντινούς. Και τους Βυζαντινούς και μετά οι Τάτρες. Και μετά, πάλι σε 300 χρόνια, ήρθαν Ρώσοι. Και μετά μόνο 60 χρόνια πριν είναι στην Ουκρανική Ομοσπονδία. Από το 1954 δε πάλι στην Ουκρανία. Αν κάνει κανείς μια βόλτα στο Google και διαβάσει τα ονόματα των πόλεων, θα δει ότι πολλά από αυτά είναι ελληνοπρεπέστατα. Δηλαδή, πέρα από τη Σιμφερόπολη και τη Σεβαστούπολη, πολλά. Γιατί ήταν... Όλα τα ονόματα είναι καινούρια. Είναι από το 1700-1800. Το Σεβαστόπολης ήταν από 1772, Σιμφερόπολης 1773 κτλ. Ωραία. Όλα τα ονόματα είναι καινούρια, αλλά παίρνουν στα ελληνικά ονόματα. Θα διαβάσω κάτι από το πρωτοσέλιδο του Ζούγκλετζέρ, κυρίες και κύριοι, που είναι «Λάδι στη φωτιά, ρίχνει το ΝΑΤΟ», για να καταλάβετε ποιος είναι ο λόγος της σημερινής εκπομπής. Όλο και περισσότερες δυνάμεις εντάσσει τη στρατιωτική εξίσωση στο ΝΑΤΟ σε μια ίστατη προσπάθεια να πιέσει τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη Χερσόνησο της Κρυμαίας και να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης στη σχέση με την Ουκρανία. Με μια δήλωση βγαλμένη από την εποχή του ψυχρού πολέμου, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Άντερς Φον Ράσμουσεν, ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες την πλήρη στήριξη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας, καλώντας τη Μόσχα να αποφύγει οποιαδήποτε περαιτέρω επέμβαση στο ουκρανικό έδαφος. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση φρόντισε να κουνήσει επιδεικτικά το δάχτυλο στη Μόσχα, ξεκαθαρίζοντας πως οι Βρυξέλλες θα προχωρήσουν άμεσα στην επιβολή ταξιδιωτικών κυρώσεων και στο πάγωμα οικονομικών πόνων σε περίπτωση που το Κρεμλίνο δεν καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με το Κίεβο. Υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς βεβαίως αυτονομίας στην Κρυμαία, ένα καθεστώς leasing. Οι Ρώσοι έχουν υπογράψει να είναι εκεί μέχρι το 2042 να έχουν τις βάσεις τους, με μάλιστα τη δυνατότητα επέκτασης για 5 περισσότερα παραπάνω χρόνια. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία δικαίως συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο ή κάτι άλλο συμβαίνει? Ο Πούτιν από χτες λέει δεν θέλουμε να πάρουμε το Κρύμιο. Ο Πούτιν δεν ξέρω τι λέει από χτες. Εγώ ξέρω ότι... Ξέρω ότι από χτες έκανα μια δήλωση ότι δεν θέλουμε να πάρουμε το Κρύμιο. Αυτό σας λέει... Τώρα, μισό λεπτό να ολοκληρώσει. Κάντε μου λίγο τη χάρη. Ναι, συνεχίστε. Ναι. Τι άλλο? Τι θέλατε να πείτε, ότι... Είπα, από χτες έκανα μία δήλωση, κύριος ναι, Πούτιν, ταυτόχρονα ότι δεν θέλουμε να πάρουμε Κρύμια. Ταυτόχρονα πηγαίνει σε ένα δημοψήφισμα για την ένταξη της Κρυμαίας. Ναι, από το 15, από σήμερα λέει, το 15 Μαρτίου θα έχουμε δημοψήφισμα. Ναι. Και το κοινοβούλιο ναι. αποφάσισε ότι θα ενταχθούν στη Ρωσική Ομοσπονδία. Πώς λέει ο Πούτιν ότι δεν τον ενδιαφέρει η Κρυμαία? Κοιτάξτε τώρα, δεν ξέρει ακόμα λαός το Κρύμα, δεν ξέρει τι θα γίνει ακόμα. Επειδή υπάρχουν άτομα, υπάρχει κόσμο που θέλει να μπει μέσα στη Ρωσία, υπάρχουν κόσμο που δεν θέλει να μπει μέσα στη Ρωσία. Ανάλογα τι να έχουμε μετά το δημοψήφισμα. Κοιτάξτε τώρα, περισσότερο το λαό το Κρύμα είναι Ρώσοι. Το εθνικότητα. Δεν μπορώ να σας πω τώρα πόσο ακριβώς είναι, 65-70% είναι Ρώσοι. Περίπου 30-35% ακόμα είναι Ουκρανοί. Και ακόμα υπάρχουν και Έλληνες και Τατάρες. Και γύρω στα... 10-15% Τατάρες. 12,1% τα επίσημα στοιχεία. Ουκρανοί 24,3% και Ρώσοι 98,5%.
Σύμφωνα με το δημοψήφισμα, με την απογραφή. Να πω και παρακαλώ. Η Ουκρανία, η σημερινή, έχει φτιαχθεί από κομμάτια που πήγανε σε διαφορετική εποχή της Ουκρανία. 1922 οι Μπολσεβίκοι και ο Λένιν έχει χαρίσει τους Ουκρανούς στην Ουκρανία. Τεράστια κομμάτια που ζούσαν τότε οι Ρώσοι. 90% οι Ρώσοι, λέμε για το ανατολική περιοχή της Ελλάδας. Τεράστια κομμάτια δυτική πήγε στη σημερινή Ουκρανία σε εποχή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από 1954 έχει κάνει δώρα ο Χρουτσόφ ολόκληρη περιοχή της Ουκρανίας. Ο οποίος ήταν ουκρανικής καταγωγής. Ναι, και αυτός είναι ουκρανικής καταγωγής. Έκανε δώρα χωρίς, και όλο αυτό έγινε χωρίς να ρωτήσει κανείς το πληθυσμό. Αν θέλουν άνθρωποι, κάτι τους αρέσει αυτό. Τώρα έγινε, θα γίνει δημοψήφισμα όμως. Ναι, όχι. Και οι γλώσσες που μιλούσαν εκεί είναι πολλές. Βεβαίως. Ναι. Είναι περίπλοκο το θέμα της Κρυμαίας. Ο περισσότερος κόσμος τη γνωρίζει από τη Συμφωνία της Γιάλτας, έτσι. Μάλιστα. Τη μοιρασιά του κόσμου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως, εγώ θα ήθελα να μου πείτε κατά τη γνώμη σας, η Κρυμαία θα ενταχθεί στην Ρωσική Ομοσπονδία στις επόμενες ημέρες ή θα παραμείνει όπως είναι? Όλα αυτά τα θέματα έγινε εξής. Πρώτα απ' όλα, όταν έχουμε πει Γιανοκόβιτς έχει περάσει όλα τα όρια. Ναι. Αυτός έγινε επίσημος πρόεδρος της Ουκρανίας με το νόμο και όλος ουκρανικός λαός, όλος ο λαός της Ουκρανίας ήξερε πως άνθρωπος στη ηλικία 17 χρονών πήγε στη φυλακή για κλοπή. Γιατί τον ψηφίσανε τώρα που λέμε πως έχει περάσει όλα τα όρια, ήξεραν. Για τον ίδιο λόγο που ψηφίζει ο λαός πάντοτε τέτοιους περίεργους τύπους σε, ναι, κάθε χώρα, όχι μόνο στην Ουκρανία. Διπλωματικός πυρετός, κυρίες και κύριοι, κυριαρχείς Βρυξέλλες, Ρώμη και Νέα Υόρκη, καθώς εκεί έχει στραφεί η διεθνής προσοχή όσον αφορά στις εξελίξεις γύρω από την ουκρανική κρίση. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ εντάσσει όλο και περισσότερες δυνάμεις στρατιωτική εξίσωση σε μια ίστατη προσπάθεια να πιέσει τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη Χερσόνησο της Κρυμαίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Ράσμουσεν, ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες την πλήρη στήριξη Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Άραγε, ποιος ξέρει τι στήριξη εννοεί, διότι δεν υπάρχει συνεργασία, εν πάση περιπτώσει, και δεν νομιμοποίηση, αν θέλετε, για μια επέμβαση που θα ήταν όνειρο θερινής νυχτός για τους Δυτικούς μέσα στην αγκαλιά της Ρωσίας. Και το παράδοξο είναι ότι το ΝΑΤΟ αναμειγνύεται σε μια περιοχή εκτός Ατλαντικού Συμφώνου και παραβλέπει το γεγονός ότι στην Κρυμαία υπάρχει το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς αυτονομίας, καθώς η Σεβαστούπολη ανήκει στη Ρωσία ως το 2042 και με δικαίωμα πενταετούς παράταση, ενώ η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι ρωσικής καταγωγής. Πάμε να δούμε το βίντεο. Διπλωματικός πυρετός κυριαρχεί σε Βρυξέλλες, Ρώμη και Νέα Υόρκη την ίδια στιγμή που το ΝΑΤΟ εντατικοποιεί την παρουσία του στην περιοχή της Κρυμαίας. Το ΝΑΤΟ εντάσσει όλο και περισσότερες δυνάμεις στη στρατιωτική εξίσωση σε μια ίστατη προσπάθεια να πιέσει τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη Χερσόνησο της Κρυμαίας και να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης στη σχέση της με την Ουκρανία. Με δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Άντρες Φον Ράσμουσεν, ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες την πλήρη στήριξη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, καλώντας τη Μόσχα να αποφύγει οποιαδήποτε περαιτέρω επέμβαση στο ουκρανικό έδαφος. Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό το πάγωμα όλων των επαφών αξιωματούχων του ΝΑΤΟ στη Μόσχα, με παράλληλη ενίσχυση της πολιτικής και στρατιωτικής συνεργασίας της Συμμαχίας με τις νέες αρχές της Ουκρανίας. Το παράδοξο πάντως είναι ότι το ΝΑΤΟ αναμειγνύεται σε μια περιοχή εκτός του Ατλαντικού Συμφώνου και παραβλέπει το γεγονός ότι στην Κρυμαία υπάρχει ιδιαίτερο καθεστώς αυτονομίας. Η Σεβαστούπολη ανήκει στη Ρωσία ως το 2042 και με δικαίωμα πενταετούς παράτασης, ενώ η πλειοψηφία του πληθυσμού στην Κρυμαία είναι ρωσόφωνη.
Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, υπέγραψε απόφαση η οποία προβλέπει την επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών και πάγωμα πόρων σε Ρώσους αξιωματούχους και στελέχη της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο με τις ενέργειές τους την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακαιρεότητα της Ουκρανίας. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έκανε γνωστό πως υπερπλασιάζει τον αριθμό των μαχητικών που περιπολούν στον εναέριο χώρο των κρατών της Βαλτικής στο πλαίσιο της αποστολής του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι αποστέλει στην περιοχή αυτή ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού μαχητικών. Ήδη, το Russian Today μετέδωσε πως 12 αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 εστάλησαν στην Πολωνία, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν στρατιωτικά γυμνάσια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα πολωνικών εφημερίδων, τα μαχητικά θα προσγειωθούν στην αεροπορική βάση Λάσκ στα κεντρικά της Πολωνίας. Την Τετάρτη, το Πεντάγωνο ανέφερε πως αξιωματούχοι της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθούν μέσα στις επόμενες ημέρες στην Πολωνία, προκειμένου να βοηθήσουν στην εκπαίδευση Πολωνών πιλότων σε συνθήκες πολεμικής σύραξης. Οι Αμερικανοί έχουν στείλει πλοίο με κατευθυνόμενους πυράβλους στη Μαύρη Θάλασσα για ασκήσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί πριν αρχίσει η κρίση. Κατευθύνεται, όπως δήλωσαν οι Τούρκοι, τώρα περνάει τα ασθενά, ζήτησαν άδεια. Ακούστε εσύ τώρα τι γίνεται. Για να συνεργαστεί, για να λάβει μέρος σε ασκήσεις των βουλγαρικών και των ρουμάνικων ναυτικών δυνάμεων. Ένα τέτοιο πλοίο όμως στην περιοχή είναι μια θριαλίδα που μπορεί να πάρει φωτιά να πάει στιγμή από μια προβοκάσια, από μια νοησία, από μια βλακία. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο νομίζουν μερικοί. Για να τρέξουμε πίσω στην ιστορία, οι πόλεμοι άρχισαν πολλές φορές όχι μόνο από σκοπιμότητα, αλλά με την προβοκάτσια, οι αφορμές ήταν ορισμένες φορές γελίες, έτσι. Η προβοκάτσια στο Τονκίνο ξεκίνησε με βήθηση ενός πλοίου, ξεκίνησε ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Θα πάμε σε έναν ταξιδευτή του κόσμου, τον γιατρό Κλεάνθη Ρίβα, ο οποίος σίγουρα ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Από το Skype, μέσω Skype από τη Θεσσαλονίκη, ο Κλεάνθης. Κλεάνθη, έτσι επιγραμματικά, βεβαίως ακούγες υπέροχα, πολύ ωραία, πολύ δυνατά, πολύ καθαρά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη δική σου θέση. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο μπερδεμένα όσο θέλει να τα εμφανίσει η δυτική διπλωματία, η οποία είναι ανίκανη να διαμορφώσει μια πιστική γλώσσα προς τα έξω. Και αυτό το λέω για τον απλό λόγο ότι κάποτε σε ορισμένες κρίσεις η δυτική διπλωματία χρησιμοποιούσε μια γλώσσα που εμπεριείχε προσδιορισμό κόκκινων γραμμών, οι υπέρβαση των οποίων συνεπάγονταν στη στρατιωτική δράση. Σήμερα, όσο και αν προσπάθησα στα διεθνή τηλεγραφήματα να προσεγγίσω τις δηλώσεις των καραγκιόζητων που υποδίονται τους ηγέτες στη Δυτική Ευρώπη, δεν βρήκα ούτε ίχνος στρατιωτικής απειλής. Μιλάνε για οικονομικές κυρώσεις, για εμπάργκο και άλλα συναφή, ξεχνώντας ότι τα περίφημα εμπάργκο ποτέ δεν θίγουν τις ηγεσίες των κρατών στα οποία επιβάλλονται, αλλά πάντοτε τους λαούς. Έχουμε τα παραδείγματα του Ιράκ, της Σερβίας. Καθόλου δεν θύχτηκε από το εμπάργκο ο δυνάστης Μιλόσεβιτς. Θύχτηκε ο σέρβικος λαός. Έχουμε το παράδειγμα του Ιράκ. Καθόλου δεν θύχτηκε από το εμπάργκο ο δυνάστης Σαντάμ Χουσέιν. Θύχτηκε όμως κέρια ο Ιρακινός λαός. Άρα λοιπόν, στο βαθμό που δεν διατυπώνεται μια σαφής στρατιωτική απειλή, μπορεί κανείς να βγάλει το συμπέρασμα ότι πρόκειται για αντιδράσεις απελπισίας από τη μεριά της ανίκανης δυτικής διπλωματίας και ότι σε αυτή τη φάση ο Πούτιν παίζει σκάκι ενώ οι αντίπαλοι του παίζουν ντάμα. Έτσι το είπε ο Αμερικανός αναλυτής, ότι παίζει τρισδιάστατο σκάκι ο Πούτιν, εμείς παίζουμε ντάμα η μονόπολη δηλαδή. Ακριβώς. Δεν το διάβασα το σχετικό, αλλά είναι εμφανές εδώ. Έτσι ακριβώς. Η Ρωσία. Θα ήθελα να πω κάτι τώρα κέριο σε σχέση με την κατάσταση στην Κριμαία. Να μην ξεχνάμε ότι το 1954, επί Τριανδρίας, που διαδέχθηκε το Στάλιν, με επικεφαλής της Τριανδρίας του Χρουτζόφ, όταν παραχωρήθηκε η Κριμαία στην Ουκρανία, προκειμένου να απενοχοποιηθεί η καινούργια κατάσταση σε σχέση με τις εθνοκαθάρσεις που είχε επιβάλει ο Στάλιν στην Κριμαία επί τρεις διαδοχικές σειρές, δηλαδή μία στην περίοδο του Ρωσικού Εμφυλίου Πολέμου, μία στην περίοδο της βίαιης
από κουλακοποιήσεις και μία στην περίοδο αμέσως μετά τον πόλεμο το 1945, όπου εκτόπισε όλους τους ταταρικούς πληθυσμούς με την κατηγορία ότι συνεργάστηκαν με τον Ναζί κατακτητή και φυσικά ανάμεσα αυτούς και τους Έλληνες, 130.000 Έλληνες, στις δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας και κυρίως στη Σιβηρία βεβαίως. Λοιπόν, περίπου ένα 50% από αυτούς πέθαναν από τις κακουχίες και την πείνα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι ανθρωποκτόνα δραστηριότητα αναπτύχθηκε. Όταν λοιπόν ο Χρουτσόφ την παραχώρησε, η Κριμαία ήταν αυτόνομη επαρχία της τότε σοσιαλιστικής, προσέξτε τους τίτλους, Δημοκρατίας της Ρωσίας. Και παραχωρήθηκε στην Ουκρανία ως αυτόνομη επαρχία της σοσιαλιστικής δημοκρατίας της Ουκρανίας. Όταν ανατράπηκε η Σοβιετική Ένωση, η Κριμαία παρέμεινε στην Ουκρανία, όχι ως αυτόνομη επαρχία της σοσιαλιστικής δημοκρατίας της Ουκρανίας, αλλά ως αυτόνομη επαρχία της Ουκρανίας πια. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εφόσον το καθεστώς της αυτονομίας εμπεριέχει υποχρεωτικά και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, η Κριμαία έχει ανά πάσα στιγμή το νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου να προχωρήσει σε δημοψήφισμα. Το ερώτημα είναι τώρα αν θέλει κάτι τέτοιο ο Πούτιν ή όχι. Η απάντηση δική μου είναι αρνητική. Ο Πούτιν με κανέναν τρόπο δεν θέλει να κατακτήσει ή να προσαρτήσει την Κριμαία. Για ποιο λόγο? Νομίζω ότι η απάντηση είναι απλή. Ο βασικός αντικειμενικός γεωπολιτικός στόχος αυτή τη στιγμή και γεωστρατηγικός της Ρωσίας είναι πρώτον να εξασφαλίσει τις βάσεις στην Κριμαία και δεύτερον να συνεχίσει την απρόσκοπτη τροφοδοσία της Ευρώπης και ειδικά της Γερμανίας με αέριο μέσω των αγωγών που διέρχονται από την Ουκρανία, τη Βόρεια και την Ανατολική. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο στόχο, υπάρχει μια σύμπτωση συμφερόντων μεταξύ της Ρωσίας και της Γερμανίας. Και οι δύο θέλουν να συνεχιστεί η απρόσκοπτη ροή του αερίου, δεδομένου ότι κατά 30% της ενεργειακής της ανάγκης η Γερμανία τις καλύπτει από αυτούς τους αγωγούς. Άρα λοιπόν ξεμπερδεύουμε με τον δεύτερο στόχο. Μας μένει ο πρώτος. Σε σχέση με τον πρώτο στόχο, ο Πούτιν, όπως απόδειξε με τη μέχρι τώρα στάση του, θα επιχειρούσε να παίξει το στρατιωτικό χαρτί μόνο εάν έμπαινε υπό αμφισβήτηση η εξασφάλιση των ναυτικών βάσεων της Κριμαίας. Να μείνουμε εδώ, Κλεάνθη, για να πάω σε ένα υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να περάσουμε από τη Θεσσαλονίκη στην Έδεσα, όπου εκεί βρίσκεται ο Παντελής Παπάζης, επί σειρά ετών αρχιμηχανικός των μεγάλων πετρελαϊκών αμερικανικών εταιριών. Σήμερα είναι στη Σεύρον ο άνθρωπος αυτός. Και βεβαίως είναι ο επιστήμονας ο οποίος ανακάλυψε το αέριο του σιδηρογονάνθρακες στην Επανομή. Τον είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας, γιατί έχει ενδιαφέρον να ακουστεί και η δική του άποψη για τους σιδηρογονάνθρακες στους οποίους αναφέρθηκες και που βεβαίως εσύ έχεις επισημάνει ότι η κρίση στην Ουκρανία είναι εσωτερική. Δεν είναι σύγκρουση με έναν εξωτερικό εχθρό, υποτίθεται ότι αυτός είναι η Ρωσία. Είναι σύγκρουση εσωτερικών πολιτικών συμμοριών. Την ίδια στιγμή όμως το ερωτηματικό το μεγάλο είναι εάν οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν με δημοψήφισμα στην αγκαλιά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δηλαδή αν αυτό το οποίο θα γίνει σε λίγες μέρες είναι η ένταξη της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό υπάρχει, που λες ότι δεν θέλει ο Πούτιν. Υπάρχει ένα ζήτημα. Από τη μία μεριά υπάρχει αυτός που θέλει να πάει και από την άλλη μεριά υπάρχει αυτός που θα τον δεχθεί. Εγώ πιστεύω ότι ο Πούτιν ακόμη και στην περίπτωση που το δημοσίευμα για μένα είναι σίγουρο αποδειχθεί θετικό σε σχέση με την ένωση της Κριμαίας με την Ρωσία, η Ρωσία δεν θα το αποδεχθεί. Δεν είναι για ένωση. Είναι πολύ πιθανότερο να αποτελέσει η Κριμαία ανεξάρτητο κράτος παρά να ενσωματωθεί στη Ρωσία. Αυτό είναι δεδομένο. Βάζουμε μια τελεία διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
κίτρινη σκουφίτσα! Οχ, άνθρωποι! Με βλέπετε? Πώς με βλέπετε? Έχουμε Nova Triple Play και μπορούμε να δούμε όσα δεν μπορούν να δουν οι άλλοι. Με το Nova Triple Play μπορείς να δεις όσα δεν μπορούν να δουν οι άλλοι μόνο με 29,90 για πάντα. Γρήγορο ίντερνετ, τηλέφωνο για να μιλάς με τις ώρες και τηλεόραση που μαγεύει όλη την οικογένεια. Nova Triple Play μόνο με 29,90 για πάντα. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Και μόνο για λίγες μέρες, δώρο και από κωδικοποιητής και το δορυφορικό πιάτο και η εγκατάσταση. Άντε, βιαστείτε! Από σήμερα, κομμένη θέρμανση! Και το καλοριφέρ θα λάβει μόνο όταν το αποφασίσουμε εμείς. Ως πότε θα αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς? Επιλέξτε φυσικό αέριο για απόλυτη ανεξαρτησία και άφθονη θέρμανση. Εγκαταστήστε εύκολα και απλά τον δικό σας λέβητα φυσικού αερίου και απολαύστε τουλάχιστον 40% οικονομία στη θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό στη στιγμή, χωρίς να κάνουν άλλη κουμάντο στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα το 1133 και ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις προσφορές στα τέλη σύνδεσης. Φυσικό αέριο Αττικής. Λευτεριά! Edith, The Show, η ζωή και τα τραγούδια της Edith Piaf στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με πρωταγωνίστρια τη Ζήλε Γκρό, τη φωνή της βραβευμένης ταινίας «Ζωή σαν τριαντάφυλλο». Στην Istiqbal κάθε μέρα ανοίγουν πολλά σπίτια. Ελάτε να ανοίξουμε και το δικό σας. Κρεβατοκάμαρα, καναπές, τραπεζαρία, όλα μαζί 1500 ευρώ και δώρο το στρώμα. Istiqbal. Έτσι ανοίγει σπίτι. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισού 152, έναντι κτέλ. Απαγορεύεται, μου λέτε, το τσιγάρο. Απαγορεύεται, μου λέτε, το πιωτό. Ο Τάσος Μπουγάς στο High Guys vs Live, Λιωσίων 325. Υπάρχει μια εταιρεία που συνεχώς αναπτύσσεται για να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες. Modavood. Για κάθε ξυλίνη κατασκευή, για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο, τώρα υπάρχει η Modavood. Ολοκληρωμένες συνθέσεις σε μια μοναδική γκάμα 100 και πλέον χρωμάτων που αγγίζουν την τελειότητα. Και ακόμα, Modavood για είδη κουζίνας, εργαλεία και υλικά επιπλοποίησης. Modavood. Γρήγορα, οικονομικά, δημιουργικά. Έκθεση σπιτιού Home Show. Ελάτε στην έκθεση με τους επώνυμους εκθέτες. Κερδίστε χρόνο, ποιότητα, τιμή. 8 έως 16 Μαρτίου στο νέο εκθεσιακό κέντρο στάδιο Ταεκβοντό Παλαιού Φαλήρου. Χορηγός Λίνεα Στρόμ. Η Ηλιοφάν παρουσιάζει επιλεκτικός ηλιακός θερμοσύφωνας Stark από 365 ευρώ. 210-42-50.000 με την εγγύηση της Αγγελόπουλος Group. Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή. Λελικά, Λελικά, πάλι λύθηκε. Εσκύψε, Πέτρο μου. Βοήθαμε, Λελικά. Αμάν πια, ούτε ένα καφέ να μην ευχαριστηθούμε. Εμείς δεν χρειαζόμαστε καφέ. Χρειαζόμαστε πράσινο καφέ. Πράσινος καφές Super Diet. Αδυνατίστε με τη δύναμη της φύσης και τα κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα του Chlorogenic Acid. Πράσινος καφές Super Diet από τη Superfood. Η δύναμη στο αδυνάτισμα μόνο στα φαρμακεία. Εσείς προτείνετε χώρο. Εμείς ιδέες και λύσεις. Γκρούπο Κουτσίνε. Και τελειώσατε. Δείτε το site μας www.groupokoutsine.gr. Τώρα στα Hondo Center, ένα συν ένα δώρο σε παλέτ βαφή και Pampers μωρομάντιλα. 50% συσκευή κρεμοσάπουνου Dettol No Touch. 40% σε Colgate. Σε πτώνα. Μάσκαρα Maybelline New York κάτω από 10 ευρώ. Κάθε μέρα προσφορές στα Hondo Center. Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Μπείτε στο minetaasfalia.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλεια Μινέτα. Αν θες να μπεις σε μεγάλες περιπέτειες χωρίς να το πληρώσεις ακριβά, ο TTV
Οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες αμέσως μετά τη μεγάλη οθόνη, εδώ. Δυνατές πρεμιέρες, blockbuster και βραβευμένες ταινίες υπόσχονται εκρηκτικές κινηματογραφικές μέρες και νύχτες. Απόλαυσε τις καλύτερες στιγμές του διεθνούς κινηματογράφου, αλλά και πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια σε περισσότερα από 75 ψηφιακά κανάλια. Απόκτησε τώρα το Full Pack του OTE TV μόνο με 21,90 ευρώ το μήνα και δωρεάν όλο τον εξοπλισμό. Γιατί το πάθος σου για ψυχαγωγία είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Θα πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι τα κοιτάσματα αυτά, τα περιβόητα κοιτάσματα υδρώων ανθράκων της Ρωσίας, γιατί μικρές ποσότητες σε σχέση με την Ρωσία, όμως είναι η χώρα από την οποία περνούν οι κύριοι αγωγοί που τροφοδοτούν την Ευρώπη. Πηγαίνουν και γύρω-γύρω από τη Ρωσία. Κάτω δηλαδή κατεβαίνουν από την Ουκρανία, από τη Βουλγαρία, και ο αγωγός ο οποίος περνάει κοντά από την χώρα μας, από την Τουρκία δηλαδή, και από πάνω από την Πολωνία. Όμως οι αγωγοί οι οποίοι περνούν από την Ουκρανία είναι σημαντικότεροι. Και γι' αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικά ο ειδήμων, γνωρίζει καλά τα πράγματα. Πρώην αρχιμηχανικός στην Exxon. Τώρα είναι στη Σεύρον σήμερα ο κύριος Παπάζης και με δική του εταιρεία. Είναι ένας Έλληνας με μεγάλη ιστορία στην πλάτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες για τα πετρέλαια στο Ιόνιο και βεβαίως είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε το κοίτασμα υδρογονανθράκων αερίου στην Επανομή. Τον είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας για το γνωστό πρόβλημα που υπάρχει στην Επανομή, το οποίο βεβαίως κουκούλωσαν αρχές, δήμαρχοι και οι πάντες, με την βαλβίδα η οποία υπάρχει εκεί πέρα, και βαλβίδα αναμονή, σε συνεννόηση τότε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Του είπαν οι άνθρωποι, βρήκαμε το κοίτασμα, είναι πολύ μεγάλο, αλλά θα το σφραγίσουμε ή θα βάλουμε βαλβίδα αναμονή για να αντλήσουμε. Μπήκε η βαλβίδα αναμονή. Την ξέχασαν, την άφησαν, βάλαν και μία τσιμεντένια πλάκα από πάνω και ο Παπάζης βγήκε 10 φορές και είπε ο άνθρωπος ότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Διότι αυτή η βαλβίδα, ποιος ξέρει τι έχει πάθει, έχει σκουριάσει. Το περιεχόμενο σε θείο είναι τεράστιο στο συγκεκριμένο κοίτασμα. Θα σκούριαζε δηλαδή και ασήμι, όχι τα μέταλλα που είχαν εκείνη την εποχή. Και ότι υπάρχει κίνδυνος να τυναχτεί όλη η περιοχή στον αέρα. Λοιπόν, έγινε εισαγγελική έρευνα, πήγε κατέθεση ο κύριος Παπάζης, έγινε ολόκληρη φασαρία και τον γράψαν στα παλιά του στα παπούτσια. Ποιον, αυτόν που βρήκε το κοίτασμα και έβαλε τη βαλβίδα και γνωρίζει πόσο επικίνδυνο είναι. Δηλαδή, ένα σκοπεδοφάγος να πάει να πειράξει κάτι, να γίνει με κανένα τρακτέρ, καμία μπουλντόζερ, ξέρετε οι Έλληνες πώς λειτουργούν. Ένα σεισμός να γίνει, κάτι διαφορετικό να γίνει με τη φθορά που υπάρχει. Στην Αμερική έχουν χαθεί ολόκληρες περιοχές. Δεν είναι αστεία πράγματα. Και στην Ελλάδα είμαστε σε κατάσταση αφασίας πλήρους. Δεν είναι αυτό το θέμα μας όμως. Αυτό το αναφέρω, το προσθέτω στην κουβέντα μας, διότι είναι απίστευτη η αδιαφορία και η ανευθυνότητα των αρχών πάνω σε θέματα ασφάλειας για τους Έλληνες πολίτες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Η ενέργεια αποτέλεσε αναμφίβολα ένα από τα σημεία τριβής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πρώτο επίπεδο επεδίωξε κοινή ενεργειακή πολιτική, η οποία θα ήταν λιγότερο εξαρτημένη από τη Ρωσία, κάτι που δεν ήταν εφικτό, αφού ο αριθμός κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο, μεταξύ αυτών και η Γερμανία.
όπως παρουσιάζεται σε έναν πρώτο χάρτη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσδοκώντας σε προνομιακές σχέσεις με τον όμιλο Gazprom, το μεγαλύτερο κρατικό ρωσικό όμιλο που εκμεταλλεύεται το φυσικό αέριο της χώρας, προχωρούν σε σύναψη συμβολέων μακροπρόθεσμης διάρκειας για την εξασφάλιση διάθεσης μεγαλύτερων ποσοτήτων ενέργειας προς όφελός τους. Ήδη η Γερμανία στηρίζει τον υποθαλάσσιο αγωγό Nord Stream, που μέσω Βαλτικής θάλασσας συνδέεται η Ρωσία με τη Γερμανία, παρακάμπτοντας την Πολωνία. Νοτιότερα, όπως δείχνει ο χάρτης, κατασκευάζεται ο δεύτερος υποθαλάσσιος αγωγός Blue Stream με τη συνεργασία της ιταλικής εταιρείας Eni, όπου μέσω Μαύρης θάλασσας συνδέονται απευθείας Ρωσία με Τουρκία. Ο συγκεκριμένος αγωγός είχε συναντήσει την σφοδρή αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα, η ρωσική εταιρεία κολοσσός Gazprom κατέληξε σε συμφωνία με την ιταλική εταιρεία Eni για μεταφορά αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Ο αγωγός, όπως δείχνει ο χάρτης, θα διατρέχει το βυθό της Μαύρης θάλασσας και θα καταλήγει στη Βουλγαρία, παρακάμπτοντας την Τουρκία. Από τη Βουλγαρία θα συνεχίζει προς την κεντρική Ευρώπη μέσω Ελλάδος και Ιταλίας. Αυτή ακριβώς η ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας δημιουργεί εμπόδια στην ενεργειακή επεδίωξη των ΗΠΑ, που δεν εξαρτώνται από το ρωσικό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, ενώ βαθύτερος στόχος είναι ο περιορισμός της επιρροής που ασκεί η Ρωσία στον τομέα της ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κεντρικής Ασίας και Μέσης Ανατολής. Ο σχεδιασμός των ΗΠΑ υπηρετείται από την στήριξη που παρέχουν σε Ουκρανία και Γεωργία, όπου συνειδητά οι δύο αυτές χώρες έχουν επιλέξει την πρόσδεσή τους στις ΗΠΑ και στους θεσμούς ασφάλειας που επηρεάζονται άμεσα από αυτές. Η Ουκρανία, όπως αυτή παρουσιάζεται από έναν δεύτερο χάρτη, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ενεργειακό παιχνίδι, αφού το βασικό δίκτυο παροχής φυσικού αερίου που φτάνει σε αυτήν μέσω Ρωσίας διασπάται σε μικρότερους αγωγούς, μέσω των οποίων προμηθεύονται φυσικό αέριο οι περισσότερες χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Ειδικότερα άμεση αποδέκτες είναι οι γειτονικές χώρες της Ουκρανίας, δηλαδή η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Μολδαβία. Η ρευστή πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία επηρεάζει έμεσα και τις υπόλοιπες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, αφού μία διακοπή παροχής φυσικού αερίου προς την Ουκρανία θα σημαίνει αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου από τη μία και ενεργειακό κράχ για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξαρτώνται άμεσα από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ο τρίτος κατά σειρά χάρτης με κόκκινες διακεκομένες γραμμές δείχνει την πορεία των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream στα βόρεια και South Stream στα νότια, όπου ο μεν πρώτος, παρακάμπτοντας την Πολωνία μέσω Βαλτικής θάλασσας, ενώνει Ρωσία με Γερμανία, ο δε δεύτερος, που κατασκευάζεται με τη συνεργασία της ιταλικής εταιρείας Eni, θα διατρέχει το βυθό της Μαύρης θάλασσας και θα καταλήγει στη Βουλγαρία, παρακάμπτοντας την Τουρκία. Με μπλε διακεκομένες γραμμές περιγράφεται το σχέδιο που καταρτίστηκε το 2002 για κατασκευή του μεγάλου αγωγού Nabucco μήκους 3.300 χιλιόμετρων για τη μεταφορά φυσικού αερίου της ευρύτερης περιοχής της Κασπίας θάλασσας και της Ανατολής με τελικό προορισμό τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ειδικότερα το φυσικό αέριο από χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Τουρκμενιστάν θα διέσχιζε με υποθαλάσσιο αγωγό την Κασπία θάλασσα και μέσω Τουρκίας θα διοχετευόταν σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Αυστρία, παρακάμπτοντας από την ενεργειακή κούρσα την Ελλάδα. Η συμμετοχή πολλών εταιριών στην κοινοπραξία και η έλλειψη κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, καθώς και η υπέρβαση του προϋπολογισμού για την κατασκευή του αγωγού, έθεσαν τη συγκεκριμένη κατασκευή στον αέρα. Η υλοποίηση του σχεδίου αυτού θα εξυπηρετούσε τα αμερικανικά συμφέροντα, τα οποία θεωρούσαν ότι απαγκίστρωναν σε μεγάλο ποσοστό την Ευρώπη από την ενεργειακή εξάρτηση της Ρωσίας. Και από τη Θεσσαλονίκη, τον Γκλεάνθη Γρίβα, πάμε στην Έδεσα, κυρίες και κύριοι, στον Παντελή Παπάζη, έναν Έλληνα για τον οποίο μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι, έναν άνθρωπο ο οποίος γνώρισε από πρώτο χέρι αυτή την τεχνολογία υδρογονανθράκων, ως αρχιμηχανικός γεωλόγος έχει σπουδάσει και βεβαίως σήμερα από την Exxon και δική του εταιρεία που έχει συνεργάζεται με την Chevron. Κύριε Παπάζη, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ επίσης. Τώρα βεβαίως θα θεωρήσουν ορισμένοι ότι είστε Αμερικανάκι, αλλά πάνω απ' όλα είστε Έλληνας. Έλληνας Μακεδόνας.
Πριν πάμε στην Ουκρανία, γιατί ακούει πολλοί κόσμος εδώ. Δεν είναι εύκολο να έχεις μια τέτοια θέση στις αμερικανικές εταιρείες, τις επωνομαζόμενες και επτά αδελφές, και να έχετε υπηρετήσει σε δύο από αυτές, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Στην, ναι, ναι, στην Exxon και στη Chevron σήμερα. Exxon, Amoco, BP. Okay. Όλες είναι δηλαδή. Η Amoco εν συνεχεία ενώθηκε η Amoco και έγινε BP Amoco και σήμερα είναι αυτό που βλέπετε, το μικρό, το B και το P που σημαίνει Beyond Petroleum. Δεν σημαίνει BP, British Petroleum. Beyond λοιπόν, Petroleum. Για να βάλω τα πράγματα σε μια σειρά. Πριν τα βάλετε στη σειρά. Πριν τα βάλετε στη σειρά και πριν πάμε οπουδήποτε αλλού. Σήμερα μιλάμε για την κρίση στην Ουκρανία, για τους αγωγούς αερίου, για τον Nord Stream, για τον South Stream και διάφορα τέτοια ωραία και καλά, τα οποία βεβαίως με τις θεωρίες συνωμοσίες που επικρατούν σε αυτόν τον τόπο μεγεθύνονται και μεγιστοποιούνται ως θέματα. Η χώρα μας έχει αποθέματα, έχει αν θέλετε υδρογονάνθρακες δικούς τους, τους οποίους εσείς ανακαλύψατε στην επανομή που δεν τις εκμεταλλεύετε. Τι έχει γίνει με αυτούς τους υδρογονάνθρακες, μπορείτε να μου πείτε, εξαφανίστηκαν, τους κατάπιε η γη, έμειναν εκεί που είναι, υπάρχουν? Δεν έγινε απολύτως τίποτα, υπάρχουν εκεί που είναι και πιθανόν υπάρχουν πολύ περισσότεροι από ό,τι έχουν καταγραφεί και το θέμα είναι πολύ... Προάλλες άκουσα στις ειδήσεις στην Ελλάδα ότι υπήρχαν φόβοι ότι αν διακοπεί η τροφοδοσία αερίου μπορεί να επηρεάσει και την Ελλάδα. Οπότε το θέμα είναι πάλι επίκαιρο και είπα στον εαυτό μου γιατί να μην βγάλουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες, το δικό μας αέριο, ούτως ώστε να είμαστε κάπως πιο ανεξάρτητοι. Πόσο απλό θα ήταν... Γιατί να μην αξιοποιήσουμε παλιά κοιτάσματα όπως του Πρίνου τα οποία έχουν αδειάσει και να τα χρησιμοποιήσουμε ως αποθήκες αερίου, ούτως ώστε να είμαστε κάπως πιο ανεξάρτητοι. Κύριε Παπάζη, ένα λεπτό για τον πολύ κόσμο, γιατί θα ήθελα να μην αναφέρονται πράγματα έτσι στον αέρα τα οποία εξάπτουν τη φαντασία των ανθρώπων και δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Το κοίτασμα της επανομής και άλλα κοιτάσματα μεγάλα που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Θέλω να μου πείτε, σε μια έκτακτη κατάσταση, κατάσταση ενός πολέμου, πόσο χρήσιμο θα μπορούσε να είναι για αυτή τη χώρα? Το κοίτασμα της επανομής δεν είναι τεράστιο, αλλά θα μπορούσε να εξασφαλίσει ορισμένους μήνες τροφοδοσίας στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή τα αποθέματα που έχουμε στη Ρεβδινθούσα είναι θέμα ημερών. Δηλαδή δεν μπορούν να κρατήσουν παραπάνω. Φανταστείτε, δηλαδή έχουμε τη Ρεβδινθούσα που μας καλύπτει για ορισμένες ημέρες, ναι, και δεν έχουμε την επανομή που θα μπορούσε για μήνες ολόκληρους να καλύπτει τη χώρα, σε περίπτωση δηλαδή που θα είχαμε ανάγκη από ενέργεια. Ναι, ναι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ένα σουρωτήρι. Ένα διάτριτο κράτος. Και γιατί δεν προχώρησε αυτό το θέμα, μπορείτε να πείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί? Εγώ να σας πω, δεν μπορώ να πω, να πω τίποτα σε αυτό. Είναι θέμα πολιτικής, διαφόρων κυβερνήσεων. Τι πολιτικής, δηλαδή οι κυβερνήσεις αυτές... Ελλάδος, εγώ ασχολήθηκα με το διεθνές, τον διεθνές χώρο και κυρίως Αφρική, Μέση, Ανατολή και Ευρωασία. Η Ελλάδα στο χάρτη το δικό μου ήταν ένα σημείο αναφοράς λόγω του ότι είμαι Έλληνας. Και ήμουν πάντως διαθέσιμος να βοηθήσω όπως μπορούσα και όποτε μπορούσα. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα της Ελλάδος η διάθεση και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της. Μάλιστα. Υποψιάζεστε γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις συμπεριφέρθηκαν με τέτοιο τρόπο? Υπάρχει κάτι το ανεξήγητο. Υπάρχει μια περίοδος εδώ και 15 χρόνια. Δεν θέλω, ας πούμε, να χαρακτηρίσω τίποτα, αλλά καταργήθηκε ο φορέας πριν πολλά χρόνια, ο ελληνικός φορέας, η ΔΕΠ, οπότε συνταγματικά δεν υπήρχε κανένας φορέας με τον οποίο θα μπορούσε να διαπραγματευτεί μια ξένη πολυεθνική εταιρεία για να δουλέψει στην Ελλάδα. Τώρα τελευταία προσπάθησαν και όπως ξέρετε πριν μερικούς μήνες μάλιστα η Βουλή ανέθεσε τη διοίκηση του φορέα στην κυρία Σταματάκη. Από εδώ και πέρα πιστεύω κάτι πρέπει να γίνει, αλλά πριν από αυτό είναι θέμα πολιτικής το οποίο δεν μπορώ να ασχοληθώ. Εγώ θέλω να εκφράσω μόνο την οδύνη μου και τη λύπη μου
Γιατί όταν οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι σκοτώνονται, κάνουν πολέμους, πηγαίνουν, φτάνουν μέχρι το Ιράκ, οι ΜΕΝ, οι ΔΕ, όλα τα γύρω κράτη και γίνεται αυτό που παρακολουθούμε, η Ελλάδα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και δεν ασχολείται με την ενέργεια την οποία θα μπορούσε σήμερα να έχει στα χέρια της και βεβαίως να αποτελεί έναν πολύ δυνατό μοχλό πίεση στη διεθνή σκηνή. Η Ελλάδα κοιμήθηκε τον ύπνο του δικαίου τη δεκαετία των 90, όταν ήμουν στα πράγματα και είχα την ευθύνη της έρευνας στην Ευρωασία. Πρέπει να πω για την ιστορία ότι εσάς στην Ελλάδα σας κάλεσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, σωστό? Εντάξει, αλλά μετά από τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν πρωτο άνοιξε η πρώην Σοβιετική Ένωση, η γραμμή της Αμερικής ήταν η δικιά μας εταιρεία, η Άμοκο, να προσπαθήσει να αποδεσμεύσει τις πρώην Σοβιετικούς δορυφόρους οικονομικά και ενεργειακά. Και ασχοληθήκαμε με την λεκάνη της Κασπίας, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, και σκοπός μας και στρατηγική ήταν να περάσουν οι αγωγοί νότια, να παρακάμψουν τη Ρωσία, όχι διότι φοβόμασταν τη Ρωσία για τίποτε άλλο, απλά δεν ξέραμε ποιο θα ήταν το μέλλον. Απλώς δεν συμπαθούσατε τους Ρώσους. Χαρτί. Και όπως σήμερα αποδείχθηκε ότι εκείνη η λογική ήταν σωστή. Τότε σε εκείνη την περίπτωση είχαμε κάνει μια τεράστια ανακάλυψη στην Κασπία, της τάξης των 8 δισεκατομμυρίων βαρελίων πετρελαίου, και τότε είχα προτείνει στην Ελλάδα, γραμματέας ήταν ο κ. Παπασταματόπουλος, ήταν τότε η κυρία Παπανδρέου υπουργός, είχαμε προτείνει τότε να μπει η Ελλάδα να αγοράσει ποσοστά. Ακούστε, σε άλλη χώρα πιο σοβαρή, όλοι αυτοί που αναφέρατε θα ήταν μέσα τώρα, γιατί έβλαψαν ουσιαστικά με τη συμπεριφορά τους τα συμφέροντα του τόπου. Θέλω να βάλουμε εδώ μία άνω τελεία, ένα θέμα για το οποίο θα ασχοληθούμε στο μέλλον. Θέλω να πάμε στην Ουκρανία τώρα. Να πάμε στην Ουκρανία. Και στους χάρτες που έχουμε. Εκείνη την εποχή δεν μας ενδιέφερε και πολύ, γιατί δεν φαινόταν να έχει πολλά αποθέματα, και όπως αποδείχθηκε αργότερα, σήμερα η Ουκρανία παράγει γύρω στα 48.000 βαρέλια πετρέλαιο, ενώ οι ανάγκες της είναι γύρω στα 380. Δεν ξέρω αν είστε, δεν γνωρίζω αν είστε μπροστά στο δέκτη σας, αν βλέπετε την εκπομπή αυτή την ώρα. Προσπαθώ να μην είμαι κοντά, γιατί υπάρχει ένα delay. Το delay θα το ξεχάσετε, θα χαμηλώσετε τον ήχο. Εγώ θέλω απλά να δείτε την εικόνα, γιατί η εικόνα που έχουμε εμείς μπροστά μας, και πάμε στην εικόνα αυτή, είναι από πολύ σημαντικούς χάρτες που έχουμε στα χέρια μας. Και βεβαίως βλέπετε ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα αγωγών. Ναι. Δηλαδή αγωγοί οι οποίοι έρχονται από τη Σοβιετική Ένωση, βλέπετε ότι τα περάσματα είναι εκτός από τη Λευκορωσία εδώ, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Από 6 πλευρές λοιπόν μπαίνουν αγωγοί μέσα στα εδάφη της Ουκρανίας, οι οποίοι με τη σειρά τους μετά κατευθύνονται και έχουν 1, 2, 3, 4 εξόδους. Δηλαδή ναι. Από την Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, και από εκεί προχωρούν προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή είναι πολύ σημαντική, όχι για τους υδρογονάνθρακες που η ίδια διαθέτει, αλλά για το πέρασμα που γίνεται μέσα από το εδαφός της. Ναι, είναι σημαντική, αλλά σε αυτό το σημείο να σας πω συγκεκριμένους αριθμούς. Η δύναμη της Ουκρανίας είναι γύρω στα 178 BCM, το οποίο σημαίνει billion cubic meters, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο, γύρω στα 178. Η Ευρώπη χρειάζεται 466. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη παράγει 163 μόνη της, δικά της, δηλαδή σε ποσοστά. Η Ευρώπη από τη Ρωσία παίρνει γύρω στο 23%. Νορβηγία 21, Αλγερία 9, παράγει 34. Δηλαδή όπως βλέπετε 23% μόνο των αναγκών της Ευρώπης καλύπτεται από τη Ρωσία. Αν και φαίνεται ότι η Ουκρανία είναι κλειδί, είναι πραγματικά, αλλά τα ποσοστά δεν είναι τόσο μεγάλα ώστε να εξαρτηθεί η Ευρώπη απόλυτα από τη Ρωσία. Τη ζημιά ωστόσο θα την πάθει αν κλείσουν οι αγωγοί. Ναι, οπωσδήποτε το 23% δεν είναι κάτι το ευκαταφρόνητο. Διότι είναι περισσότερο ως ποσοστό από εκείνο που η ίδια παράγει.
Ναι, αλλά προσέξτε όμως ότι οι αγορές είναι, δεν είναι μόνο το τι πουλάμε, είναι και το τι αγοράζουμε. Εντάξει, παράγει η Ρωσία, η Ρωσία έχει ανάγκη να πουλήσει. Και όπως θα καταλάβατε, αυτό που έγινε προχθές στο χρηματιστήριο τιμώρησε τη Ρωσία πολύ άσχημα. Γύρω στα 150 δισεκατομμύρια δολάρια έχασε. Εγώ, κύριε Παπάζη, από έναν φίλο ο οποίος από την πλευρά μου θεωρείται μια αξιόπιστη πηγή, έμαθα ότι στις συσκέψεις που κάνουν οι διάφορες πετρελαϊκές εταιρείες στην Αμερική και που παίρνουν οι μεγάλες αποφάσεις, συμμετέχουν και στελέχοι των μυστικών υπηρεσιών, της CIA, παράγοντες από την κυβέρνηση και διάφοροι άλλοι, διότι η υπόθεση υδρογονάνθρακες είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για τους Αμερικανούς. Οπωσδήποτε. Είναι έτσι τα πράγματα, όντως. Έτσι είναι. Πάντοτε στη διοίκηση υπάρχει ένας αντιπρόσωπος στο State Department, τον οποίο άμα θέλουμε τον ακούμε, άμα θέλουμε όχι. Περισσότερες φορές τον ακούμε όμως. Τις... Εδώ γίνονται πόλεμοι. Έχετε φτάσει μέχρι... Έχουν φτάσει, γιατί εσείς είστε Έλληνας, επιμένω. Μέχρι το Ιράκ είναι ποτέ δυνατόν να μην ενδιαφέρονται. Ενδιαφέρονται λοιπόν. Ενδιαφέρονται οπωσδήποτε, αλλά για το πόλεμο του Ιράκ έχω συγκεκριμένη γνώμη, γιατί ήμουνα σε μια τέτοια συνεδρίαση. Ωραία. Είναι πράγματα τα οποία θα τα συζητήσουμε στο μέλλον. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Αλλά θέλω να πάμε πάλι στο θέμα μας. Τι νομίζετε ότι θα συμβεί στην Κριμαία? Διότι το θέμα εκεί πέρα είναι περισσότερο πολιτικό, είναι περισσότερο οικονομικό, είναι θέμα πρεστίζ. Τι παιχνίδι? Εγώ νομίζω τα πρεστίζ είναι αναχρονικά, πώς θα το λέγαμε. Αναχρονιστικά. Είναι πίσω αναχρονιστικά. Δηλαδή και από τις δύο μεριές, και από την Αμερική και από τη Ρωσία. Συμφωνώ πάρα πολύ με τον κύριο Γρίβα. Εδώ μιλάει η οικονομία για τις επόμενες γενιές, για τα παιδιά μας, για τα αγκόνια μας. Μιλάει το χρηματιστήριο, μιλάει η οικονομία, η παγκόσμια οικονομία, τα σύνορα, εντάξει, παίζουν ρόλο. Οι λαοί πρέπει να ωφεληθούν από την άνοδο της οικονομίας. Οι πολυεθνικές δεν έχουν πλέον πατρίδα, δεν είναι αμερικάνικες ή ελληνικές. Υπάρχει παγκοσμιοποίηση αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι θα ξεπεραστούν αυτά τα ψυχροπολεμικά και από τις δύο μεριές. Και θα εστιαστεί ο κόσμος στην οικονομία και στην ευημερία των λαών, γιατί στο τέλος οι λαοί το πληρώνουν με αυτά τα αναχρονιστικά, τις αναχρονιστικές κινήσεις. Μάλιστα. Κύριε Πάζη, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Θεωρώ ότι είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτά τα οποία μας είπατε. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Και χαιρετισμού στην ωραία Έδεσα. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Νομίζω ότι τα στοιχεία που μας έδωσε ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Δεν ήταν απόψεις δικές του όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά είναι και απόψεις των Αμερικανών κυρίως, οι οποίοι όπως είδατε έχουν ενεργό συμμετοχή στις διάφορες σκέψεις και τις αποφάσεις που παίρνονται για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στον υπόλοιπο πλανήτη εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ασφάλεια για πάντα.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλεια Μινέτα. Έκθεση σπιτιού Home Show. Ελάτε στην έκθεση με τους επώνυμους εκθέτες. Κερδίστε χρόνο, ποιότητα, τιμή. 8 έως 16 Μαρτίου στο νέο εκθεσιακό κέντρο στάδιο Taekwondo Παλαιού Φαλήρου. Χορηγός Λίνεα Στρομ. Λελικά, Λελικά. Πάνε λύθηκε. Εσκύψε, Πέτρο μου. Βοήθα, βρε Λελικά. Αμάν πια, ούτε ένα καφέ να μην ευχαριστηθούμε. Εμείς δεν χρειαζόμαστε καφέ. Χρειαζόμαστε πράσινο καφέ. Πράσινος καφές Super Diet. Αδυνατίστε με τη δύναμη της φύσης και τα κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα του Chlorogenic Acid. Πράσινος καφές Super Diet από τη Superfood. Η δύναμη στο αδυνάτισμα μόνο στα φαρμακεία. Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι,
το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή. Steve Dure, ένας δημιουργός αρχαίγων ήχων και ρυθμών από κοχύλια, αλλά και ένας από τους καλύτερους τρομπονίστες στον κόσμο, 12 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Body Move, η ελληνική βερσιόν του αθλητικού νεανικού ρούχου. Μοντέρνο, ποιοτικό, βαμβακερό, σε μεγάλη ποικιλία και τιμές σοκ. Η ελληνική μόδα έχει όνομα. Body Move. Υπάρχει μια εταιρεία που συνεχώς αναπτύσσεται για να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες. Modawood. Για κάθε ξυλινή κατασκευή, για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο, τώρα υπάρχει η Modawood. Ολοκληρωμένες συνθέσεις σε μια μοναδική γκάμα 100 και πλέον χρωμάτων που αγγίζουν την τελειότητα. Και ακόμα Modawood για είδη κουζίνας, εργαλεία και υλικά επιπλοποίησης. Modawood. Γρήγορα, οικονομικά, δημιουργικά. Κάθε εποχή έχει τους δικούς της πρωταγωνιστές. Οι εποχές του χρόνου έχουν μόνο ένα πρωταγωνιστή. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στο ζεστό νερό το χειμώνα. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή σε διάρκεια ζωής ακόμα και στα σκληρά νερά. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στην εμφάνιση. Ηλιοακμή. Παγκόσμιος πρωταγωνιστής στα πιστοποιητικά απόδοσης και στις εξαγωγές σε πάνω από 70 χώρες. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστής στους ηλιακούς όλων των εποχών. Για όλα τα προϊόντα καθαρισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά, επαγγελματικά καθαριστικά, μηχανήματα καθαρισμού και κάθε άλλη ανάγκη, καθαροδυναμική, ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Γιατί η καθαριότητα έχει ταυτότητα. Τα δύο αυτά αυτοκίνητα είναι ίδια, αλλά δεν πληρώνουν την ίδια ασφάλεια, επειδή ο καθένας μας έχει διαφορετικές ανάγκες. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Ασφάλειες κομμένες στα μέτρα σας. Κόκκινο σκουφίτσα! Οχ, άνθρωποι! Με βλέπετε? Πώς με βλέπετε? Έχουμε Nova Triple Play και μπορούμε να δούμε όσα δεν μπορούν να δουν οι άλλοι. Με το Nova Triple Play μπορείς να δεις όσα δεν μπορούν να δουν οι άλλοι μόνο με 29,90 για πάντα. Γρήγορο ίντερνετ, τηλέφωνο για να μιλάς με τις ώρες και τηλεόραση που μαγεύει όλη την οικογένεια. Nova Triple Play μόνο με 29,90 για πάντα. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Και μόνο για λίγες μέρες, δώρο και ο αποκωδικοποιητής και το δορυφορικό πιάτο και η εγκατάσταση. Άντε, βιαστείτε! Πάλι τα ίδια και τα ίδια. Σκόραρε αλλιώς! goldbet.com. Παίξε live και ειδικά στοιχήματα νόμιμα και με ασφάλεια με τις καλύτερες αποδόσεις με bonus εγγραφής 100%. goldbet.com. Πες δυνατά στο παιχνίδι. Η εταιρεία Phoenix κατασκευάζει ηλεκτρικές συσκευές αρέστης ποιότητας και μεγάλης αντοχής από το 1952. Όλα μας τα προϊόντα κατασκευάζονται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές με πιστοποιήσεις και 2 χρόνια εγγύηση. Στην εταιρεία μας θα βρείτε μία πλήρη γκάμα από ταχύθερμα, ηλεκτρικές εστίες, ψυστιέρες και θερμάστρες. 210-8313-455. Στον κόσμο της Auto Green Recycling αποσύρουμε και διαγράφουμε το παλιό σας αυτοκίνητο και σας δίνουμε άμεσα 400 ευρώ μετρητά έως 31 Μαρτίου. Auto Green Recycling. Ο κόσμος της ανακύκλωσης. Η Ηλιοφαν παρουσιάζει επιλεκτικός ηλιακός θερμοσύφωνα Stark από 365 ευρώ, 210-42-50.000, με την εγγύηση της Αγγελόπουλος Group. Ξέρετε τι είναι το υαλουρονικό οξύ? Είναι ο ισχυρότερος παράγοντας λίπανσης και προστασίας των αρθρώσεων από τις καταστροφές και τους πόνους που προκαλούνται από το χρόνο και τις αρθρίτιδες. Δυστυχώς, όσο μεγαλώνουμε, το υαλουρονικό χάνεται από το σώμα μας, με αποτέλεσμα οι τριβές και οι φλεγμονές που οδηγούν σε έντονους πόνους και μείωση της κινητικότητας των αρθρώσεων να αυξάνονται κατακόρυφα. Ευτυχώς, τώρα ήρθε το υαλουρόν, το ισχυρότερο πόσιμο φυσικό υαλουρονικό οξύ, που είναι όμοιο με αυτό που παράγει ο οργανισμός μας. Απορροφάται πλήρως. Πηγαίνει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή.
και δουλεύει πραγματικά, ανακουφίζοντας από τους πόνους και ξεκλειδώνοντας τις κουριασμένες αρθρώσεις. Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, πόνοι στις αρθρώσεις. Ιαλουρών, το κορυφαίο ιαλουρονικό σε σταγόνες. Ιαλουρών, λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε τη χαρά της ζωής και της κίνησης. Έχουμε ήδη δύο πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις για τις οποίες θα σας μιλήσουμε αργότερα. Έτσι κι αλλιώς θα βγουν οι άνθρωποι να μιλήσουν. Ένας Έλληνας επιχειρηματίας ο οποίος επέστρεψε χθες από την Κρυμαία και έχει να πει ενδιαφέροντα πράγματα. Και είναι εκεί τώρα αυτή τη στιγμή. Από εκεί μας βλέπει. Μάλιστα, μας βλέπουν από την Οδυσσό. Από την ωραία μεγάλη Ελλάδα η οποία εκτείνεται από την Οδυσσό μέχρι την Αλεξάνδρεια. Ιστορική. Και οι σημερινοί πολιτικοί κοντεύουν να τη φτάσουν μέχρι την καρδίτσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα όμως θέλω να κάνουμε ένα γύρο από το τραπέζι, από εσάς. Να πάω πρώτα στον κύριο Πατέλη. Αναλαμβάνω τους τίτλους για όσους δεν παρακολουθήσετε την εκπομπή από την αρχή. Αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης, μέλος συλλογικότητας και επαναστατική ενοποίηση της ανθρωπότητας. Με προειδεάζει για ωραία πράγματα αυτό. Το επαναστατική ενοποίηση της ανθρωπότητας, κύριε Πατέλη. Καταρχήν θα έπρεπε να μας προειδεάζει από την άποψη του τι γεγονότα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, μιλάμε για πραγματικά καταιγισμό γεγονότων και καταιγισμό πληροφορίας περί αυτών, που αν δεν υπάρξει μία συγκροτημένη αντιμετώπιση τους από την άποψη της αναζήτησης σχέσεων αιτίου-αιτιατού και από την άποψη της ένταξής τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναλυτικό αναφοράς, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούμε στα γεγονότα και να μην βρούμε άκρη αν υπάρχει κάποια λογική πίσω από όλα αυτά τα γεγονότα ή αν είναι κάποια συνωμοσιολογικά παίγνια τα οποία δεν υπόκεινται στην δράση του απλού ανθρώπου και στο νου του απλού ανθρώπου και πάει λέγοντας. Ειδικά σε μια περίοδο που οι θεωρίες συνωμοσίας κάνουν θράψη. Οι θεωρίες συνωμοσίας είναι μια υπεκφυγή από την χαόδη αντίληψη των πραγμάτων. Νομίζεις ότι βάζεις τάξη δηλαδή, προτάσσοντας κάποιο υποκείμενο μυστικιστικά, απολυτοποιώντας το, ως ηθήνοντα νου και τελικό αίτιον πραγμάτων τα οποία δεν μπορείς να ερμηνεύσεις. Εντάξει, είναι γιατί ικανοποιούν περισσότερο το επιθυμητό από το εφικτό. Ναι, και δημιουργεί μια ψευδέστηση γνώσης, ενώ στην ουσία είναι τελείως... Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν για αυτό που συμβαίνει? Η άποψή μου για αυτό που συμβαίνει, αν προσπαθήσω με δύο λόγια να διατυπώσω, είναι ότι δεν έχει νόημα να μιλάμε για κάποιον επικείμενο πόλεμο, αλλά έχουμε ήδη πόλεμο. Έχουμε ήδη τον τρίτο θερμό παγκόσμιο πόλεμο εν εξελίξη. Αυτό μπορεί να έχει λίγο περίεργα που το λέω, όπως ηχούσε περίεργα, αν μιλήσουμε με μια ιστορική αναλογία, να αντιληφθεί κάποιος ότι η εισβολή στην Ματζουρία των Ιαπώνων το 1931-32 ή οι επιχειρήσεις των Ιταλών στην Αβυσσινία και τη Λιβύη ή ο Ισπανικός εμφύλιος ή η προσάρτηση της Ουδητίας από το Χίτλερ ήταν προήμιο ενός τεράστιου πολέμου. Ήταν δηλαδή μια κλιμάκωση η οποία οδήγησε σε αυτό το μακέλεμα, το σφαγείο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ναι, μικρά αλλά σταθερά βήματα. Ακριβώς. Όταν μιλάμε για Παγκόσμιο Πόλεμο, καταρχήν αναφερόμαστε σε συγκρούσεις με τεράστια εμπλοκή δυνάμεων, πληθώρας χωρών, σε ένα τεράστιο πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων. Και κυρίως εμπλοκή υπερδυνάμεων. Ακριβώς. Αλλά για να δούμε την εμπλοκή των υπερδυνάμεων, πρέπει να δούμε ποια είναι τα διακυβεύματα. Αν δεν αντιληφθούμε ποια είναι η εποχή μας, ποια είναι η συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε και ποια συμφέροντα συγκρούονται, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι πόλεμος είναι αυτός. Για να το σχηματοποιήσω λίγο για την οικονομία του τηλεοπτικού χρόνου, μπορώ να πω ότι με τα βεβαιότητας πλέον, ότι αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα ως μονοκρατορία, παντοκρατορία των λεγόμενων αγορών, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης της παγκόσμιας κεφαλαιοκρατικής οικονομίας, χαρακτηριστικό του οποίου είναι η απρόσκοπτη, η απόπειρα απρόσκοπτης δράσης των πιο ισχυρών και επιθετικών κύκλων του κεφαλαίου,
χωρίς να έχουν τα παραμικρά εμπόδια λαϊκής εθνικής κυριαρχίας, επιμέρους χωρών, περιφερειών κλπ. Και τα οποία κράτη δεν τηρούν πλέον ούτε τα προσχήματα. Ακριβώς. Διότι μιλούν πλέον... τηρούντο. Ναι. Αυτό μέχρι την περίοδο στην οποία ετίθεται ένα αμφιβόλο η κυριαρχία κάποιων από κάποιους άλλους. Εάν δούμε πραγματικά τι έχει συμβεί, τι έχει επισυμβεί μάλλον μετά τα κοσμοϊστορικά γεγονότα του 89-90 και ιδιαίτερα μετά την τελευταία κρίση του 7-8 που βιώνουμε μέχρι σήμερα και δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο τέλος σε αυτή την κρίση, εκείνο το οποίο διαφαίνεται είναι ότι τα παλαιά κέντρα του παγκοσμίου κεφαλαίου, τα οποία έχουν και γεωστρατηγική συγκρότηση και δεν είναι αποεδαφοποιημένα όπως λένε κάποιοι, αλλά έχουν πολύ συγκεκριμένη εδαφική έδρα, δηλαδή το βορειοαμερικανικό με επικεφαλής στις ΗΠΑ, το δυτικό ευρωπαϊκό με επικεφαλής στη Γερμανία, της Αποανατολής με επικεφαλής στην Ιαπωνία, έρχονται αυτή τη στιγμή σε σύγκρουση με κολαπτώμενους πόλους άλλων χωρών, να αναφέρω εδώ ενδεικτικά τους BRICS, να αναφέρω ενδεικτικά την συμμαχία της Σανγκάης με το στρατιωτικό σκέλος αντίστοιχων πραγμάτων. Και εκείνο το οποίο διαφαίνεται, αν το πούμε απλά και σχηματικά, είναι το εξής. Διάβαζα του κυρίου Φρίντμαν ένα βιβλίο πρόσφατα. Είναι από τους think tanks των Αμερικανών Προέδρων, γεωστρατηγικές μελέτες κλπ. Θα το γνωρίζουν καθήλυνα αρμοδιότεροι συνάδελφοι. Ο κύριος αυτός λέει ομάκη κοινικά ότι εμείς δεν μπορούμε ως σύστημα να υποσχεθούμε μια βελτίωση, μια καλύτερη προοπτική, ένα μέλλον πιο ανθρώπινο και ούτω καθεξής, κάποιο ιδεώδες, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα, επειδή αναφερθήκατε σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι, ο οποίος είναι σε εξέλιξη ήδη. Ακριβώς γι' αυτό επιτρέψτε μου μία φράση ακόμα, θα σας βοηθήσει στο ερώτημά σας ενδεχομένως. Ο κύριος αυτός λοιπόν λέει κοινικά το εξής. Επειδή δεν μπορούμε να υποσχεθούμε μια καλύτερη προοπτική, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πασχίσουμε για να κρατήσουμε την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ σε αυτόν τον παλαιό κόσμο, τα τρία κέντρα του, που βγήκαν από τον 20ο αιώνα ως κληροδοτήματα ισχύως. Μπορούμε να καταφέρουμε το εξής μόνο. Να διαλύσουμε με προληπτικά πλήγματα κάθε εκολαπτώμενο πόλο, κάθε δύναμη η οποία θα μας αμφισβητεί ή θα μπορέσει να δημιουργήσει σχετισμό δυνάμεων. Είναι αυτό. Αμερικανοί. Αμερικανοί. Επικεφαλής. Οι Ρώσοι είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν αντίστοιχα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμοι. Είναι έτοιμοι. Γι' αυτό. Αυτό ίσως καθήλυνα αρμοδιότητα θα μπορούσαν να το πούν. Βλέποντας την κούρσα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, είναι πραγματικά τρομακτικό αυτό που σημαίνει. Τρομακτικό αυτό που σημαίνει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ούτε είναι τόσο γραμμικά βάσει του σεναρίου που έχουν κάποιοι στο νου τους όλα αυτά τα σχήματα τα οποία προσπαθούν να πραγματώσουν. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να επικεντρώσω λίγο την προσοχή είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μιλούν για επέμβαση της Ρωσίας σε μια ανεξάρτητη χώρα. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η επέμβαση έγινε, αλλά δεν έγινε βασικά από τη Ρωσία. Η επέμβαση έγινε από μη σταρνα όργανα πληρωμένα από τις ΗΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ΜΚΟ, τα οποία είναι φασιστικά καθαρά όργανα, εννοώ τον private sector, τον δεξιό τομέα, εννοώ την Σφαμπόντα, εννοώ όλους αυτούς τους ημνητές του Χίτλερ και του Μπαντέρα αυτή τη στιγμή και οι οποίοι ουσιαστικά είναι οι πρωταγωνιστές και κατάλαβα την εξουσία. Μια άνω τελεία. Επειδή λέγονται πολλά για το ότι συμβαίνει εκεί, θέλω να πάμε στο χάρτη της αντιπαράθεσης των δυνάμεων Ρωσίας-Ουκρανίας για να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρυμαία και ποιες είναι οι πραγματικές δυνάμεις που μπορεί να αντιπαρατεθούν σε σχέση με την. Πάντοτε με την τρέχουσα πραγματικότητα, όχι με τις φαντασιώσεις και τις θεωρίες συνωμοσίας. Πάμε να το δούμε. Την ώρα που το διπλωματικό θρίλερ για την Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη, στρατιωτικές δυνάμεις κάνουν κινήσεις προετοιμασίας στην περιοχή της Κρυμαίας, αλλά και σε άλλες περιοχές τα τελευταία 24 ώρα. Οι αριθμοί πάντως δείχνουν ξεκάθαρα πως οι Ρώσοι έχουν το πάνω χέρι σε αυτόν τον τομέα, ακόμη και αν πρόκειται τυπικά για ουκρανικό έδαφος. Πριν καν ξεσπάσει η κρίση, οι δυνάμεις της Ρωσίας στην επίμαχη Χερσόνησο ήταν ιδιαίτερα ισχυρές. Η εφημερίδα Guardian δημοσίευσε πρόσφατα γράφημα το οποίο κάνει σύγκριση των στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή της Κρυμαίας. Αν κάποιος λοιπόν δει τους αριθμούς, γίνεται αντιληπτό ότι η στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε στο ελάχιστο.
Στην Κριμαία βρίσκεται η βάση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Αυτή περιλαμβάνει υποβρύχια και 5 πολεμικά πλοία στη Σεβαστούπολη, όπως επίσης τουλάχιστον 3 ταξιαρχίες με σύνολο 25.000 στρατιώτες. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα τελευταία 24 ώρα η Ρωσία έστειλε στην περιοχή άλλους 6.000 στρατιώτες. Στον αντίποδα, η Ουκρανική στρατιωτική δύναμη στην Κριμαία αριθμεί 14.500 στρατιώτες και 10 πολεμικά πλοία, τα οποία βρίσκονται στο λιμάνι της Σεβαστούπολης. Σύμφωνα με τις ανταποκρίσεις των διεθνών μέσων ενημέρωσης, μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες, οι κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων περιέλαμβαναν την κατάληψη αεροδρομίων στη Σιμφερόπολη και την Κάτσα, ενώ μονάδες του στόλου περικύκλωσαν ουκρανικές δυνάμεις στις πόλεις Περεβαλνόγε, Φεοντόσια, Μπαλακλάβα και στη Σεβαστούπολη. Οι Ρώσοι διαθέτουν όμως και εξαιρετικά ισχυρή υποστηρικτική ομάδα από τις δυνάμεις που διαθέτουν στη νότια στρατιωτική περιοχή της χώρας απέναντι από την Κριμαία. Αυτές αριθμούν περίπου 20 ταξιαρχίες με ειδικές δυνάμεις και ομάδες μάχης, 18 μοίρες αεροπορίας έτοιμες για μάχη τόσο στον αέρα όσο και με επίγειες δυνάμεις που ξεπερνούν τα 300 πολεμικά αεροσκάφη και 5 μοίρες ελικοπτέρων επίθεσης. Η σύγκριση φέρνει την Ουκρανία σε μειονεκτική θέση σε ό,τι έχει να κάνει με τις δυνάμεις της Ρωσίας στη δυτική στρατιωτική περιφέρεια της χώρας. Εκεί υπάρχουν περίπου 20 ταξιαρχίες, κάθε μία αριθμεί 6.000 στρατιώτες, 20 μοίρες αεροπορίας, 6 ελικοπτέρων, κάτι που σημαίνει περισσότερα από 400 αεροσκάφη και μία τεθωρακισμένη μεραρχία. Απέναντι τώρα, επί Ουκρανικού εδάφους υπάρχουν περίπου 130.000 στρατιώτες, 2 ταξιαρχίες τεθωρακισμένων και περισσότερα από 200 μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα πάντως με το CIA World Factbook, η Ουκρανία έχει 15,7 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες ηλικίας 16-49 ετών, κατάλληλα για τη στρατιωτική θητεία, ενώ η Ρωσία διαθέτει 45,6 εκατομμύρια. Εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντως έχει και το γεγονός ότι πολλοί Ουκρανοί αξιωματικοί αλλά και στρατιωτικοί έχουν αυτομολύσει. Αυτή είναι η αντιπαράθεση των δυνάμεων. Για να μην λέμε λόγια και φαντασιωνόμαστε διάφορα πράγματα, κύριε Γιαννόπουλε, η γνώμη σας ποια είναι? Ότι θα επικρατήσει η λογική, θα ακούσουμε μόνο τη γλώσσα της διπλωματίας ή μπορεί να δούμε και τίποτα περίεργα πράγματα? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω από τα λίγα τα οποία ξέρω και εκτιμώ. Δεν κρύβω να πω ότι το θέμα της Ουκρανίας δεν το γνώρισα. Αναγκάστηκα να το διαβάσω, να μάθω εθνολογικά, ιστορικά, οικονομικά που βρίσκεται το όλο πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει και ότι θα υπάρξει ένοπλη σύραξη, αναμέτρηση του ΝΑΤΟ, δεν μιλάμε για Ευρώπη, νατοϊκές δυνάμεις με την Ρωσία. Θα είναι αστείο αυτό το πράγμα να το πιστεύει κανείς στη στιγμή που ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ρωσία δεν είναι ούτε Αφγανιστάν, ούτε Ιράκ, ούτε Ιράν. Άρα λοιπόν θα υπάρξει σοφροσύνη και άρα στη διπλωματική σκακέρα θα παιχτούν τα δεν σημεία. Δεν τους παίρνει εκεί να κάνουν λονταρισμούς και ο Πούτιν είναι αρκετά αποφασιστικός στον Πούτιν, για οποιοδήποτε χειρισμούς. Ένα θέλω να πω. Μία ανατελεία, κύριε Υπουργέ, θα επιστρέψω σε εσάς. Μια εικόνα είναι όσο χίλιες λέξεις. Δείτε τον Πούτιν με ανοιχτά τα πόδια, χωρίς να είναι σε πόντιουμ ή σε τραπέζι, πώς δίνει συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα τα λέει όλα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν είναι μόνο η άνεση, είναι η... Μα δείχνει την αποφασιστικότητα έτσι, την οποία ακριβώς έχει πάνω στις κινήσεις στις οποίες δεν χρειάζεται τίτλο, ούτε σχόλιο αυτή η φωτογραφία. Και όμως δεν την είδα έτσι πρωτοσέλιδο κάπου, γιατί είναι η φωτογραφία της πρώτης σελίδας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή αποτελεί την άλλη όχθη ή την ισορροπία στον πλανήτη. Την πραγματική ισορροπία. Γιατί κάποτε η Ρωσία είχε εκπέσει από αυτό το θρόνο του ισορροπιστή, έτσι. Μετά
τα όσα συνέβησαν και η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν όμως ρυθμιστής μιας γενικότερης ισορροπίας. Αυτή είναι η Ρωσία σήμερα. Αν μου επιτρέπετε να πω, επειδή πρόσφατα ζήσαμε το θέμα της Κύπρου και όλοι πίστευαν και είχαν επενδύσει πάνω στη Ρωσία ότι θα παρέμβει και θα κάνει. Δεν διατάραξε τις σχέσεις η Ρωσία με την Ευρώπη, με Γερμανία, λόγω ακριβώς των ενεργειακών προβλημάτων που έχει η Ευρώπη και είναι ο τροφοδότης λογαριασμός της ενέργειας, είναι η Ρωσία. Θέλω να πω κάτι για την Ελλάδα. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα. Και δεν ξέρω, θα το έχουν εκτιμήσει βέβαια οι ειδικοί. Απλώς και μόνο το αναφέρω γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία. Δεν παίρνετε όρκο γι' αυτό. Ως υποψήφιος περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, χθες βρέθηκα στο Αλιβέρι, στο εργοστάσιο. Και στο εργοστάσιο λοιπόν έχει γίνει μια σύγχρονη μονάδα φυσικού αερίου, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν μπει σε αδράνεια οι δύο μονάδες που είναι με μαζούτ. Και επειδή κανείς δεν ξέρει το τι μπορεί να συμβεί ενδεχομένως με τον αγωγό τον δικό μας και με τις ενεργειακές απαιτήσεις που έχουμε, θα πρέπει να το έχουν σκεφτεί ότι πρέπει να είναι stand-by οι μονάδες οι οποίες έχουν βγει εκτός πλέον λειτουργίας, εις περίπτωση κατά την οποία κάτι συμβεί με την τροφοδοσία αερίου, να έχουμε δυνατότητα ηλεκτρικής ενέργειας εν τάση μέσα στο δίκτυό μας. Αυτό απλώς και μόνο σαν σκέψη το καταθέτω, επειδή συζητήθηκε χθες με τον αρμόδιο διευθυντή. Επιτρέψτε μου να πάω στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Παλιγκίνη, ναυπηγό μηχανολόγο. Θεωρώ ότι έχει κάτι πολύ σημαντικό, όπως με ειδοποιούν από το κοντρόλ, να μας πει. Κύριε Παλιγκίνη, χαίρετε. Μας ακούει ο κύριος Παλιγκίνης. Καλησπέρα κύριε Τενταφυλόπουλε. Από το τηλέφωνο και όχι από τηλεόραση, γιατί το delay που υπάρχει θα δυσκολεύσει την επικοινωνία μας. Σας ακούω. Ακούτε από την τηλεόραση, κλείστε την τηλεόραση, θα ακούτε από το τηλέφωνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Γνωριζόμαστε μάκη εγώ πολλά χρόνια. Αλλά ίσως να μην ξέρεις λεπτομέρειες. Εγώ υπηρέτησα στο Υπουργείο Εξωτερικών και έχω περί διαβεί από τη Μόσχα μέχρι την Δυτική Ευρώπη. Σε γνωρίζω από την εποχή της Σπανιόλας. Έτσι λοιπόν έχω να σου πω το εξής, ότι εδώ και ένα χρόνο την Ουκρανία θέλουν να την κόψουν και κατόπιν, θα τα πούμε από κοντά, λοιπόν, και κατόπιν θα οδηγηθούν στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία έχει σειρά και στο τέλος έχει η Ελλάδα. Εγώ όμως θα φτάσω στα πετρέλαια αυτή τη στιγμή να σου πω το τι συμβαίνει. Πριν από ένα χρόνο ο Γιώργος ο Παπαδάκης έβγαλε το φόσκολο του καθηγητή από τον Καναδά στο πάνελ του και είπε ο φόσκολος γιατί, ερώτησε μάλλον, γιατί η γεώτρηση στα Γιάννενα σταμάτησε. Τότε έστειλα ένα mail εγώ στον Παπαδάκη, αλλά πλην όμως δεν συνέβη τίποτα, ερωτώντας τον να καλέσει τον Χρυσοχοίδη τον Υπουργό, να καλέσει εμένα και το φόσκολο για να δώσουμε τη λύση. Ίσως να μην γνωρίζετε, το ερευνητικό κέντρο των πετρελαίων έκλεισε στη στροφή στον Καραμουργείο, στο Μαρούσι και τους απέλυσαν όλους τους ερευνητές. Δεν μίλησε βέβαια κανείς από τους ερευνητές γιατί πήρανε παχυλά χρήματα. Αγόρασαν μάλιστα και σπίτια στο Λονδίνο. Έτσι λοιπόν η γεώτρηση στα Γιάννενα ξεκίνησε, έφτασε τα 4.250 μέτρα, οι αρχές ο Χρυσοχοίδης, αλλά έπεσε μήνυμα τότε στον Γιώργο τον Παπανδρέου να σταματήσει η γεώτρηση. Στα 4.250 μέτρα προχώρησε 750 μέτρα παράλληλα, ενώ έπρεπε να πάει στα 5.000 που ήταν το κοίτασμα, και πήραν το γεωτρύπανο, πληρώθηκαν και έφυγαν. Αυτά είναι πραγματικότητα. Το γεωτρύπανο δεν αντέχει τις πιέσεις, διότι συνήθισαν μεγάλες πιέσεις. Αυτά λέω είναι πραγματικά στοιχεία που δίνεται. Δεν είναι ανοίγουν προφανώς, θα σας πω, στη σφαίρα της φαντασίωσης. Όχι. Πήραν το γεωτρύπανο και έφυγαν. Τα μπαρ λοιπόν, οι πιέσεις είναι 17.000. Είναι άφθονο αέριο καταρχήν και μετά είναι το πετρέλαιο. Στα Γιάννενα, 17.000 μπαρ, δηλαδή 17.000 ατμόσφαιρες. Αυτό μπορεί να το τεκμηριώσει ο Μάριος ο Πατσουλές, με τον οποίο έκανα συνάντηση με τον Ηλία το Λιβάνι στις 14 Φεβρουαρίου του 2013. Τις 14 έφευγα για Αμερική, 15 έφευγα για Αμερική, και έτσι το Μάρτιο πέρυσι έγραψαν τα επίκαιρα, τα πετρέλαια, την δήλωση του Μάριου του Πατσουλέ. Ο Μάριος ο Πατσουλές ίδρυσε ένα Ινστιτούτο Πετρελαίου, στο οποίο συμμετέχει ο Ρωμανιάς, ο γνωστός Ρωμανιάς, και πολλοί άλλοι, και πιθανώς να ενταχθεί
συγγενικό πρόσωπο του Πούτιν που είναι στην Ελλάδα 32 χρόνια και είναι φίλος μου. Εκπροσωπεί το στόλο, το ρώσικο, το πολιτικό στόλο, τον εμπορικό στόλο στην Ελλάδα. Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Ο Πούτιν ναι, θέλει να κάνει αντιρροβόλιο στη Σύρο. Θέλει όμως και στα Κύθυρα. Αλλά η κυβέρνηση δεν του παρέχει το δικαίωμα. Γιατί δεν αφήνουν άλλες δυνάμεις. Είναι γνωστό αυτό και το ξέρετε. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Τώρα, το τι θα γίνει με τα πετρέλαια. Υπάρχει DVD το οποίο έχουμε έτοιμο και το οποίο θα το δώσουμε στον Αντώνη τον Λιβάνη, γιατί είναι οικογενειακός μου φίλος, και στον Ηλία, και θα το βγάλουμε στα επίκαιρα. Μάλιστα. Αυτό θα βγει σύντομα. Και αν θέλεις ένα από αυτό το DVD θα στο δώσω στο χέρι σου. Θα είναι χαρά μου να σου φιλοξενήσω εδώ στην εκπομπή, άμα τη εκδόση του της ιστορίας. Αλλά με καλέσει τον Μάριο τον Πατσουλέ, ο οποίος θα πει πολλά. Έχουμε να πούμε, θα πούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Καλό σας βράδυ. Για να περάσω τώρα στον κύριο Τσαρδανίδη, Διευθυντή Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, να ακούσω τη δική του γνώμη. Εγώ έχω την εντύπωση, δύο πράγματα βασικά. Το ένα είναι ότι διανύουμε τη δεύτερη φάση της κρίσης. Η πρώτη φάση της κρίσης ήταν η εσωτερική αναστάτωση της Ουκρανίας, όπου ανακατεύτηκαν και οι Δυτικοί, κυρίως η Γερμανία, η οποία προωθούσε εμπράκτως την ανατροπή του Γιανουκόβιτς. Τώρα είμαστε στη δεύτερη φάση, όπου βλέπουμε να πρωταγωνιστεί η Ρωσία, η οποία και αυτή κλιμάκωσε την κατάσταση με την επέμβαση η οποία έχει γίνει στην Κριμαία, και δεν είμαι τόσο σίγουρος εάν αυτό είναι αποτέλεσμα ενός οργανωμένου στρατηγικού σχεδίου από τη Ρωσία ή είναι αποτέλεσμα μιας φαγητικού. Και νομίζω ότι η επέμβαση αυτή της Ρωσίας μάλλον λάθος ήταν, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι, ενώ φαίνεται να έχει τον πλήρη στρατιωτικό έλεγχο της Κριμαίας, υπάρχει η περίπτωση να συσπηρωθούν όλοι οι άλλοι εναντίον της Ρωσίας. Όταν λέτε λάθος, είχε άλλη επιλογή η Ρωσία από το να αφήσει νομίζω τα πράγματα χαλαρά? Ναι, βιάστηκε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα έπρεπε να περιμένει να δει πώς θα είναι η κατάσταση στο εσωτερικό της Ουκρανίας, γιατί αυτή τη στιγμή, εάν η παρούσα κυβέρνηση επικρατήσει τουλάχιστον στην Δυτική Ουκρανία, η Ουκρανία έχει χαθεί σε μεγαλύτερο ποσοστό της για τη Ρωσία. Κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι αυτό εξυπηρετεί την ασφάλεια της Ρωσίας. Μετά συσπηρώνονται όλοι οι άλλοι, όπως οι Βαλτικές χώρες, η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία που αναφέρατε εσείς. Υπάρχει ο κίνδυνος οικονομικών κυρώσεων, στο οποίο το ρούβλι έχασε πάρα πολύ από τις πρώτες μέρες της, αυτής της φάσης της κρίσης. Γνωρίζετε ότι στήχησαν περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Σούτσι και μέσα σε δύο μέρες έχασαν, η κεφαλαιοποίηση μειώθηκε στο χρηματιστήριο της Μόσχας 54 δισεκατομμύρια δολάρια και αναγκάστηκε και υποτιμήθηκε το ρούβλι. Οπότε έχει αρκετά μεγάλο κόστος και δεν γνωρίζουμε τώρα ποια θα είναι και η τρίτη φάση. Και θεωρώ ότι αυτή η απόφαση για το δημοψήφισμα στην Κριμαία κλιμακώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, και αν γίνει τελικά, που μπορεί και να μην πραγματοποιηθεί, αλλά αν γίνει τελικά σε λίγες μέρες, τότε υπάρχει ο φόβος να μπούμε στην τρίτη φάση της κρίσης, η οποία θα είναι η πιο έντονη αντίδραση των Δυτικών. Αυτό όλο δεν νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε μια σύραξη θερμού πολέμου, αλλά οπωσδήποτε ανοίγει τις πύλες για ένα ψυχρό πόλεμο, το οποίο εμείς ειδικά στην Ελλάδα δεν μας συμφέρει καθόλου για πολλούς και επικύρους λόγους. Μάλιστα. Κώστα Μπεντινάκη, τι γνώμη έχεις? Καταρχήν να θυμίσω ότι η σημερινή εξωτερική πολιτική, όχι σημερινή, η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ακολουθεί το περίφημο εκείνο Διέρη και Βασίλευε, και μην ξεχνάμε με τις κληρονόμησε από την Αγγλική Αυτοκρατορία, και μην ξεχνάμε ότι όπου παρενεύει τα τελευταία χρόνια, αρχίζοντας με πραξικοπήματα τα οποία ήταν έμπνευσης δικής της, είχαμε και διάσπαση κρατών. Ας πάμε πρόσφατα στο Ιράκ, πιο πίσω λίγο στην Κύπρο, και μην κάνουμε μια ανάλυση
για τη Ιουγκοσλαβία και όλα αυτά. Έχω σαν Ευρωπαίος και επειδή είμαστε προσδεδεμένοι στο άρμα της Ευρώπης και επειδή η εξωτερική μας πολιτική ακολουθεί το άρμα της Ευρώπης, θέλω να σας πω ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ διασπασμένη. Αυτό μπορούμε να το δούμε από δύο περιοδικά, από άρθρα σε δύο περιοδικά που διάβασα σήμερα και τα έχω μαζί μου, από τον Economist και από τον Der Spiegel. Ο Economist είναι πάρα πολύ λαύρος, ακολουθεί νατοϊκή γραμμή σαν του Ράσμουσεν, ο οποίος ήταν απειλητικός σε εισαγωγικά, ενώ συμφωνώ... Ψυχροπολεμικός, ενώ... Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι η Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία αποτελεί μια πυρηνική δύναμη. Ένα. Δεύτερον, έχει και ψήφος στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ. Οπότε είναι κάτι διαφορετικό. Δικαίωμα βέτο. Δικαίωμα αρνής συγκυρίας στο... Και αυτό παίζει κάποιο ρόλο για τα υποτίθεται οικονομικά αντίπεινα που μπορεί να επιβάλλει ο ΙΕ. Θέλω να σας θυμίσω ότι... Τα οικονομικά αντίπεινα τα πληρώσαμε εναντίον όταν τα επιβάλαμε και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ιράν, γιατί παίρναμε φτηνότερο πετρέλαιο και με δόσεις από το Ιράν. Τώρα, άμα χάσουμε και το αέριο από τη Ρωσία, θα έχουμε σε μια οικονομική κατάσταση κρίσιμη άλλες δυσκολίες. Το Der Spiegel, λοιπόν, κάνει επίθεση στους Άγγλους για την πολιτική που εφαρμόζουν, γιατί λέει ότι εκείνοι έχουν να χάσουν ελάχιστα πράγματα. Αυτά είναι δύο σε σύγκριση με τους άλλους Ευρωπαίους. Αυτά είναι δύο πράγματα που ήθελα να σας πω για τον ευρωπαϊκό παράγοντα σε σχέση με την κρίση. Θέλω να πάμε στο επόμενο βίντεο, που είναι η παρέτηση παρουσιάστριας και ανταποκρίτριας του Russia Today, της κυρίας Liz Wall, η οποία παρετήθηκε την Τετάρτη στον αέρα του δημοσιογραφικού καναλιού σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στην πολιτική που ακολουθεί το Κρεμλίνο στην Ουκρανία. Ήταν και απάντηση του Αρτή γι' αυτό. Είναι πολύ εντυπωσιακή η παρέτηση, βέβαια, στον αέρα, έτσι. Ο λόγος που οδηγήθηκε σε παρέτηση ήταν διότι δεν συμφωνεί με τη στήριξη που παρέχει το δίκτυο Russia Today, που χρηματοδοτείται από τη ρωσική κυβέρνηση, στρατιωτική επέμβαση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή της Κρυμαίας. Έχει και ο Πούτιν τα δικά του αγκάθια, έτσι. Εγχώρια, μάλιστα. Που δημιουργούν πρόβλημα. Να το δούμε. Η Αμερικανή παρουσιάστρια και ανταποκρίτρια του Αμερικανικού τμήματος του Αγγλόφωνου Ρωσικού Τηλεοπτικού Δικτύου Russia Today, Liz Wall, παρετήθηκε την Τετάρτη στον αέρα του ειδησιογραφικού καναλιού σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στην πολιτική που ακολουθεί το Κρεμλίνο στην Ουκρανία. After this newscast, I'm resigning. Όπως ανέφερε στον αέρα της τηλεοπτικής εκπομπής, παρετείται διότι δεν συμφωνεί με τη στήριξη που παρέχει το δίκτυο Russia Today, που χρηματοδοτείται από τη ρωσική κυβέρνηση, στην στρατιωτική επέμβαση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή της Κρυμαίας. Η δημοσιογράφος υποστήριξε ότι αντιμετώπισε πολλά ηθικά διλήμματα ως ρεπόρτερ του συγκεκριμένου δικτύου και όπως δήλωσε, αυτός ήταν και ο λόγος που δεν μπορούσε να είναι μέρος ενός δικτύου που χρηματοδοτείται από τη ρωσική κυβέρνηση και που εξοραίζει τις ενέργειες του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Liz Wall είναι εγγονή μεταναστών που εγκατέλειψαν την Ουγγαρία κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής εποχής, ενώ έχει και ρίζες από τις Φιλιππίνες. Το Russia Today είναι ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο που εκπέμπει σε όλο τον κόσμο στα αγγλικά, τα ισπανικά και τα αραβικά. Δεν παρετήθηκε θέλω να μου... για να... τα πυρηνικά του Σαντάμ Χουσέιν και για τους κορμοράνους. Όχι, όχι, θέλω σαν, έτσι, τότε σαν το συνδικαλιστής να πω κάτι. Ναι. Επειδή έχω διατελέσει και γενικός γραμματέας στην ΕΣΥΕΑ, αυτό είναι άκρος αντισυναδελφικό που έκανε και αντιδεοντολογικό. Η απάντηση που έδωσε το RT ήταν πάρα πολύ ωραία και είπε ότι άμα είχες κάποια αντίρρηση δεν θα την έκανες on air, θα την έκανες στην αίθουσα σύνταξη, στη διεύθυνση κτλ. Αυτό είναι εντελώς αντιδιοντολογικό νομίζω και την απάντηση την έδωσε μια άλλη παρουσιάστρια επίσης εκεί πέρα, στο ίδιο δίκτυο. Μάρτιν, δεν θυμάμαι το μικρό της, λέγεται Μάρτιν και αυτή η Αμερικανίδα, η οποία έγινε γνωστή ακριβώς τον τελευταίο καιρό γιατί σε μια εκπομπή της καταφέρθηκε εναντίον της πολιτικής του Ρώσου Προέδρου. Αλλά λέει ότι
Η ίδια παρουσιάστρια, λέει η απάντηση του RT, η ίδια παρουσιάστρια σε άλλες εκπομπές είχε αναφερθεί εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, των χωρών που έκαναν της Γαλλίας, όσες έχουν κάνει επεμβάσεις σε άλλες χώρες. Αλλά αυτό δεν είχε αναφερθεί ποτέ, μόνο όταν αναφέρθηκε εναντίον του Πούτιν έγινε γνωστή. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε κοντά σας. Το Φάμπρικα έκανε πάλι τα μαγικά του. Γρανιτοπλακάκι Ιταλίας μόνο 5,90 ευρώ. Ήδη υγιεινής από 30. Έπιπλα μπάνιου από 125. Έπιπλα κουζίνας από 135 και ντουλάπες από 100 ευρώ. Φάμπρικα. Κηφισού και Νιρβάνα στις τρεις γέφυρες. Στην Istiqbal κάθε μέρα ανοίγουν πολλά σπίτια. Ελάτε να ανοίξουμε και το δικό σας. Κρεβατοκάμαρα, καναπές, τραπεζαρία, όλα μαζί 1500 ευρώ. Και δώρο το στρώμα. Istiqbal. Έτσι ανοίγει σπίτι. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισού 152, έναντι κτέλ. Αγορά χρυσού, Ριχάρδος. Τα εναχειροδανειστήρια Ριχάρδος αγοράζουν τα κοσμήματά σας σε τιμή κοσμήματος και όχι απλώς χρυσού. Ριχάρδος, νόμιμη και εγγυημένη συναλλαγή. Ελάτε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Πατησίων 32. Εκεί υπάρχουν ειδικοί εκτιμητές. Να σας δώσουμε μια πολύ καλή τιμή σε επώνυμα ρολόγια, σε διαμάντια από μικρά μέχρι πολύ μεγάλα, σε χρυσαφικά, σε ασημένια σκεύη. Και να πάρετε μια πολύ μεγάλη διαφορά, ίσως και 100% από το να τα πουλάγατε απλώς σαν χρυσό. Για τη Θεσσαλονίκη σας περιμένουμε στην Ιγνατίας 4, για την Πάτρα στην οδό Πατρέως 46-50, στην όμορφη Λάρισα στην οδό Παπαναστασίου 33, στον Πειραιά στην οδό Ακτή Ποσειδώνος 18 και πολλά άλλα μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα. Ριχάρδος, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς σε Αθήνα και επαρχία. Εναχειροδανειστήριον για πώληση σαν κόσμημα και όχι μόνο σαν χρυσό. Τηλέφωνο 215-51-08-500. Η ηλιοφάν παρουσιάζει επιλεκτικός ηλιακός θερμοσύφωνα Stark από 365 ευρώ, 210-42-50.000, με την εγγύηση της Αγγελόπουλος Group. Ανδρουλάκης Κατασκευαστική. Ενεργειακές βιοκλιματικές κατοικίες. Χτίζουμε το παρόν, ορίζουμε το μέλλον. Ανδρουλάκης Ενεργειακή Δόμηση. 19ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Μαραθώνος, Πικέρμη. Έκθεση σπιτιού Home Show. Ελάτε στην έκθεση με τους επώνυμους εκθέτες. Κερδίστε χρόνο, ποιότητα, τιμή. 8 έως 16 Μαρτίου στο νέο εκθεσιακό κέντρο στάδιο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. Χορηγός Λίνεα Στρομ. Πριτικολάν. Το καλσόν που δεν χάνει πόντους. Το καλσόν που δεν σκίζεται. Βαρεθήκατε να πετάτε χρήματα σε καλσόν που καταστρέφονται πανεύκολα? Κι εγώ. Σήμερα όμως η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να φοράμε καθημερινά ένα πανέμορφο καλσόν που δεν χάνει πόντους ούτε αφήνει αντιαισθητικές γραμμές. Το μοναδικό Pritikolan. Το επαναστατικό καλσόν που δεν χάνει πόντους όσο και αν το ταλαιπωρήσετε. Η επαναστατική του πλέξη το κάνει ανθεκτικό σε κάθε κακομεταχείριση. Για να το φοράτε για χρόνια και να μην σκίζετε ποτέ. Το Pritikolan είναι ανθεκτικό σε όλες τις καθημερινές καταπονήσεις, ακόμα και στις πιο εξωπραγματικές. Σίγουρα, ποτέ δεν θα προσπαθήσετε να καταστρέψετε το καλσόν σας με τα νύχια σας. Ή με υπερβολικό τράβηγμα, ή με μαχαίρι, ή με αιχμηρά αντικείμενα. Εμείς το κάναμε. Μόνο και μόνο για να σας δείξουμε πόσο ανθεκτικό είναι. Θα το αγοράσετε μία φορά για να το φοράτε για πολλά χρόνια. Θα σας εξοικονομήσει πραγματικά πολλά χρήματα. Φανταστείτε να είχατε στο συρτάρι σας μόνο ένα σετ με Pritikolan και να μην χρειαζόσασταν τίποτε άλλο. Είναι ένα πραγματικά πανέμορφο καλσόν με μεταξένια υφή που δείχνει τα πόδια σας πιο σφιχτά και λεπτά, επειδή είναι εξαιρετικά ελαστικό. Θα πάρετε ένα νούμερο μικρότερο από αυτό που φοράτε συνήθως. Το extra large μέγεθός του θα καλύψει όλες τις κυρίες που δυσκολεύονται να βρούνε καλσόν στο νούμερό τους. Το Pritikolan είναι το καλσόν που πάντοτε θέλαμε να φορέσουμε. Δοκιμάστε το τώρα και χαρείτε το για πάντα. Το σετ περιλαμβάνει και το ρολόι. Το Pritikolan διατίθεται σε 4 μεγέθη, small, medium, large και extra large. Το σετ περιλαμβάνει 2 καλσόν, ένα μπέζ και ένα μαύρο. Μόνο 14,99 ευρώ το ένα σετ ή μόνο 24,99 ευρώ τα 2 σετ με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Το σετ περιλαμβάνει και το ρολόι. 2310 888 555.
Ακόμη μια προσφορά της Diamant ΑΕ. Εμείς χτίζουμε γέφυρες με τους πελάτες μας, όχι τείχους. Στον κόσμο της Auto Green Recycling αποσύρουμε και διαγράφουμε το παλιό σας αυτοκίνητο και σας δίνουμε άμεσα 400 ευρώ μετρητά έως 31 Μαρτίου. Auto Green Recycling. Ο κόσμος της ανακύκλωσης. J300. Το νέο σκούτερ της Kawasaki είναι εδώ. Καλώς ήρθατε στο θαυμαστό κόσμο του J300. Τώρα στα Notos Galleries έως 35% σε αγαπημένες μάρκες καλλιτικών. Μόνο για λίγες μέρες. Notos Galleries, το δικό σου πολυκατάστημα. Ξέρετε τι είναι το υαλουρονικό οξύ? Είναι ο ισχυρότερος παράγοντας λίπανσης και προστασίας των αρθρώσεων από τις καταστροφές και τους πόνους που προκαλούνται από το χρόνο και τις αρθρίτιδες. Δυστυχώς, όσο μεγαλώνουμε, το υαλουρονικό χάνεται από το σώμα μας, με αποτέλεσμα οι τριβές και οι φλεγμονές που οδηγούν σε έντονους πόνους και μείωση της κινητικότητας των αρθρώσεων να αυξάνονται κατακόρυφα. Ευτυχώς, τώρα ήρθε το υαλουρόν, το ισχυρότερο πόσιμο φυσικό υαλουρονικό οξύ, που είναι όμοιο με αυτό που παράγει ο οργανισμός μας. Απορροφάτε πλήρως. Πηγαίνει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή. Και δουλεύει πραγματικά, ανακουφίζοντας από τους πόνους και ξεκλειδώνοντας τις κουριασμένες αρθρώσεις. Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, πόνοι στις αρθρώσεις. Ιαλουρών, το κορυφαίο ιαλουρονικό σε σταγόνες. Ιαλουρών. Λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε τη χαρά της ζωής και της κίνησης. Ρωσία, μια υπερδύναμη πολεμική μηχανή. Δεν χρειάζεται να το θέσουμε επιτάπητο στο θέμα. Απλά είναι ωραίο να πάρετε μια εικόνα για να καταλάβετε ποια είναι η συγκεκριμένη δύναμη, τουλάχιστον με τα στοιχεία που είναι γνωστά στους δημοσιογράφους και στον περισσότερο κόσμο που ασχολείται με την υπόθεση αυτή. Το 2014, σύμφωνα με στρατιωτικές έρευνες που έχουν γίνει, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα σε δεύτερο βαθμό μπορούν να συγκριθούν με την τεράστια πολεμική μηχανή της Ρωσίας, ειδικά στην ξηρά. Στρατιωτικοί αναλυτές αναφέρουν πως η ρωσική πολεμική μηχανή του σήμερα, η οποία σε 6 χρόνια από τώρα, το 2020, με τη διάθεση τουλάχιστον 650 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο για αγορές καινούριων συστημάτων και άλλα 150 δις δολάρια για εξυγχρονισμό των υφισταμένων, θα έχει μεταβληθεί σε μια κρεατομηχανή των εχθρών της Ρωσίας, ανάλογης ισχύως με αυτή της παλαιποτέ Σοβιετικής Ένωσης. Ανώτατος διοικητής των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι πάντα ο εκάστοτε πρόεδρος της χώρας. Το σύνολο των δυνάμεων από το 2010 κατανέμεται σε 4 βασικές στρατιωτικές περιφέρειες: τη Δυτική, τη Νότια, την Κεντρική και την Ανατολική. Οι περιφέρειες συνιστούν ταυτόχρονα ισάριθμες στρατηγικές διοικήσεις. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις περιλαμβάνουν τις δυνάμεις εδάφους, το ναυτικό και την αεροπορία. Εκτός αυτών υπάρχουν 3 ακόμη ανεξάρτητοι κλάδοι: οι στρατηγικές πυραυλικές δυνάμεις, οι αμυντικές αεροδιαστημικές δυνάμεις και το σώμα των αλεξιπτωτιστών. Η θητεία στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είναι 12 μήνες. Το 2012 το συνολικό προσωπικό ανερχόταν σε 1.040.000 με δύναμη εφεδρείας 2.035.000 άτομα. Σύμφωνα με μελέτες λοιπόν στρατιωτικών αναλυτών, ο στρατός ξηράς της Ρωσίας ανέρχεται σε 360.000 άτομα. Οι ρωσικές δυνάμεις εδάφους περιλαμβάνουν μηχανοκίνητες δυνάμεις, τεθωρακισμένες δυνάμεις, πυραυλικές δυνάμεις, δυνάμεις αεράμινας και τις ειδικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, άρματα μάχης, αντιαεροπορικά συστήματα, πυροβολικό ρημουλκούμενο, πυροβολικό αυτοκινούμενο, πολλαπλή εκτοξευτές πυράβλων, τακτική βαλιστική πύραυλη πεδίου μάχης.
το ναυτικό αριθμεί τουλάχιστον 135.000 άτομα και αποτελείται από 4 στόλους και έναν στολίσκο. Τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν είναι αεροπλανοφόρα, πυραυλοφόρα καταδρομικά, καταδρομικά, αντιτορπιλικά. Ενώ τα υποβρύχια είναι βαλιστικών πυράβλων, πυρηνοκίνητα πυράβλων Cruise SSGN, πυρηνοκίνητα επιθετικά, συμβατικά υποβρύχια. Ακόμα, το ναυτικό διαθέτει φρεγάτες, κορβέτες, πλοία ναρκοπολέμου, αερόστρωμνα πυραυλοφόρα, αποβατικά, αερόστρωμνα αποβατικά. Η ρωσική αεροπορία αριθμεί περίπου 180.000 άτομα σε προσωπικό και χωρίζεται σε 4 διοικήσεις. Συνολικά, στη ρωσική αεροπορία υπάρχουν 61 αεροπορικές βάσεις, εκ των οποίων οι 14 με μαχητικά αεροσκάφη. Τη ρωσική αεροπορία συνθέτουν 38 μοίρες μαχητικών, 15 μοίρες βομβαρδισμού, 14 μοίρες προσβολών στόχων εδάφους, 9 μοίρες ειδικών αποστολών και 13 μοίρες εκπαίδευσης και δοκιμών. Παράλληλα, η διοίκηση των αλεξιπτωτιστών αριθμεί 35.000 άτομα προσωπικό. Οι στρατηγικές πυραυλικές δυνάμεις της Ρωσίας είναι το τρίτο σκέλος της στρατηγικής τριάδας μετά τα στρατηγικά βομβαρδιστικά και τα υποβρύχια βαλιστικών πυράβλων, όπου περιλαμβάνονται όλες οι πυραυλικές δυνάμεις στο έδαφος της Ρωσίας με εμβέλεια άνω των 1.000 χιλιόμετρων. Συνολικά υπάρχουν 3 στρατιές βαλιστικών πυράβλων, η 27η, η 31η και η 33η, ενώ υπάρχει και η δύναμη βαλιστικών διυπηρωτικών πυράβλων, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τους Τοπόλ. Να πάω στον κύριο Καραγκούνη τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να δημοσίων σχέσεων. Κύριε Καραγκούνη, το μέλος μάλλον του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τι σχέση μπορεί να έχει μια χώρα με αυτή την υπερδύναμη? Οι σχέσεις που πρέπει να έχει μια χώρα για μένα είναι πρώτον οι σχέσεις με το λαό που κινδυνεύει αυτή τη στιγμή. Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Βλέποντας όλα αυτά, θα έλεγα ότι ακόμη περισσότερο, γιατί πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τον Ουκρανικό λαό. Ένας λαός που βρίσκεται σε αυτό που λέμε μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, που κατά τη δική μου προσωπική άποψη θα έπρεπε να ήταν ο λαός και η χώρα που θα έπρεπε να παίζει το ρόλο της γέφυρας μεταξύ αυτών των δύο πολιτισμών, της Ευρώπης και της Ρωσίας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συμφοράς που μπορεί να έρθει για τον κόσμο αυτόν. Ελπίζω πως όχι. Ο Economist έγραφε στο πρώτο τελευταίο τεύχος, μιας και αναφέρθηκε ότι η περιοχή της Κρυμαίας δόθηκε το 1954 στην Ρωσία, συγκεκριμένα από τη Ρωσία στην Ουκρανία, ότι ο Χρουτσόφ εκείνο το βράδυ ήταν μεθυσμένος. Αυτό ήταν το πρώτο, βέβαια αυτό θεωρώ ήταν ένα πικρόχολο σχόλιο του Economist. Αλλά... Λάξει, μια Αμερικανάτα, προπαγάνδα της κακιάς όλας. Ναι, ναι, ακριβώς. Μεθυσμένοι δεν παίρνουν αποφάσεις οι Ρώσοι. Ας που αντέχουν στην Βότκα πολύ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Το ξέρω εγώ που πήγα μαζί τους. Την πίνουν σαν πορτοκαλάδα και είναι νυφάλι. Το θέμα λοιπόν είναι να δούμε τι πρέπει να γίνει για αυτό το λαό. Μιλάμε για μια χώρα, την Ουκρανία, που κινδυνεύει αυτή τη στιγμή, αν τα πράγματα ξεφύγουν ακόμη και με διαμελισμό. Μιλάμε για μια χώρα η οποία από ένα πολύ αρνητικό καθεστώς, μια εποχή εξαθλίωσης, θα λέγαμε, οικονομικής του Γιανουκόβιτς, περάσαν σε μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο με τον τρόπο που βρίσκεται. Και από την άλλη, βλέπουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έσπευσε αμέσως να αγκαλιάσει την καινούργια κατάσταση για τους δικούς της λόγους, χωρίς να λαμβάνει υπόψη όμως πολύ βασικές αρχές των ίδιων των ευρωπαϊκών αξιών. Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή έχει γράψει το Σύνταγμα στα παλιά στα παπούτσια. Ένα Σύνταγμα, και να πούμε το εξής, για να το ξέρει και ο κόσμος. Η πρώτη απόφαση που πήρε αυτή η κυβέρνηση, η Ουκρανική κυβέρνηση, ήταν ουσιαστικά το να καταργηθεί η χρήση των γλωσσών των μειονοτήτων. Και αυτό αφορά και εμάς. Γιατί μία από τις γλώσσες των μειονοτήτων στην Ουκρανία είναι η ελληνική. Παράλληλα, είδαμε σκηνές βίας από ακραία στοιχεία να κυριαρχούν στο προσκήνιο σήμερα. Και αυτό ακριβώς, και επειδή έρχονται και οι ευρωεκλογές και θα πρέπει να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτό, όλους αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν στηρίζει σήμερα η Ευρώπη. Τι κάνουν οι Βρυξέλλες λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους? Θα παραμείνουμε απλά χωρίς να έχουμε μάθει τίποτα από όλα αυτά τα οποία έγιναν στην Ιουγκοσλαβία? Θα συνεχίσουμε να παίζουμε το παιχνίδι των Αμερικανών, που το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι απλά να βρουν την ευκαιρία, έτσι, σε αυτό που είπα πριν, στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, να μπορέσουν να βάλουν χέρι? Είναι μεγάλα ερωτήματα. Και είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει όλοι οι λαοί της Ευρώπης, στους οποίους θα πάνε στην κάλπη σε λίγους μήνες, θα πρέπει να τα έχουν υπόψη. Και το ποια Ευρώπη πλέον θέλουμε.
Και θα κλείσω με κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Για σας νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικότερο το θέμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θέλετε μια ευρωπαϊκή Ευρώπη της Μέρκελ που ανακοινεί όλη αυτή την υπόθεση και που ήταν το αγκάθι στην Ουκρανία για να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα. Ποια Ευρώπη. Αυτό ακριβώς λέμε. Είμαστε ακριβώς απέναντι σε αυτή την Ευρώπη. Δηλαδή, εάν χρειαστεί να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στα ερωτήματα του Πούτιν που έθεσε στους Αμερικανούς ότι στηρίζεται διάφορα φασιστοειδή τα οποία πηγαίνουν και κυνηγάνε τους Εβραίους και εκείνες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, τι θα πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους εσείς? Εμείς μιλάμε για την Ευρώπη των λαών. Μιλάμε για την Ευρώπη που υπάρχει ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ωραία. Μιλάτε με την Ευρώπη, η οποία βρίσκεται απέναντι σε όλες αυτές τις πρακτικές. Θα κληθείτε σε λίγο να συναλλαγείτε με την Ευρώπη των κυβερνώντων. Δεν θα είστε συνομιλητές των λαών, θα είστε των κυβερνώντων. Επομένως, τι θα λέτε? Πώς θα κάτσετε να κουβεντιάσετε ο ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο τραπέζι με αυτούς τους ανθρώπους? Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Σας είπα και πριν, θεωρούμε ότι τα πράγματα στην Ευρώπη, υπάρχει μια χρυσή ευκαιρία για την Ευρώπη να αλλάξουν ριζικά στις επόμενες ευρωεκλογές που έρχονται. Θεωρούμε ότι μέσα σε αυτή την αλλαγή, πραγματικά που έρχεται, θα μπορούν να συμπαρασυρθούν κάποια πράγματα και να κοιτάξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους με κατάματα και να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε μόνο για τα συμφέροντα. Δεν είμαστε μόνο για να μιλήσουμε για όλο αυτό το οποίο δείξατε στο χάρτη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας το είπα και πριν, για μας το επίκεντρο αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Ουκρανικός λαός. Και αυτό πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν σαν Ευρώπη να προστατεύσουμε τα κράτη τα οποία βρίσκονται όχι μόνο μέσα στο σκληρό πυρήνα, αλλά και σε αυτούς θα πρέπει να παίξουν ένα πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω το εξής. Μια παράμετρο που δεν την έχουμε συζητήσει, θα την βάλω σαν ένα ερώτημα. Και κλείνω με αυτό. Μιλάμε για μια ενστομάτωση της Κρυμαίας αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Και λέω το εξής, εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πόσο αρνητικό μπορεί να είναι αυτό το πράγμα για το δικό μας θέμα, και να θέλω να αναφερθώ στο Κυπριακό. Βάζω λοιπόν αυτό το πράγμα σαν ερώτημα. Δεν θα μπορούσε αυτή τη στιγμή η Τουρκία, εάν φτάσουμε σε αυτές τις εξελίξεις, να χρησιμοποιήσει αυτό το επιχείρημα και αυτό το μόρφωμα το οποίο υπάρχει στη Βόρεια Κύπρο, να πει ότι εφόσον αυτό το πράγμα έγινε μια βίαιη ενσωμάτωση στη Ρωσία, είμαστε κι εμείς σε θέση να το κάνουμε αυτό? Άρα το θέμα λοιπόν είναι πολύπλοκο. Είναι πολύπλοκο το θέμα αυτό. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κύριε Φίλη. Θα ευχαριστώ για το που μου δίνετε το λόγο. Θα συνεχίσω από τον κύριο Καραγκούνη. Υπενθυμίζω ότι η Τουρκία έχει, μια και το θέσαμε το θέμα, έχει και το πρόβλημα των Κούρδων. Δηλαδή, μπορεί να, για τους Τούρκους να είναι το θέμα της Κύπρου, αλλά θα υπενθυμίσω ότι έχει 15-20 εκατομμύρια Κούρδους που έχουν 30. Το αντίστοιχο πρόβλημα. 30, όσο θέλετε. Επιτρέψτε μου να πω ότι το θέμα της Κρυμαίας μάλλον δεν πρόκειται να ενσωματωθεί στην Ρωσία. Η εκτίμησή μου είναι μάλλον θα έχουμε ένα καθεστώς τύπου Οσετίας. Δηλαδή, είμαστε πολύ κοντά στη Ρωσία, είμαστε υπό την επίβλεψη και την προστασία της Ρωσίας και δεν θα πάμε παραπέρα, ακριβώς όπως είπε ο κ. Καραγκούνης, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί και η Ρωσία έχει μέσα πολλές μειονότητες που ίσως να δημιουργηθούν πρόβλημα από την Τσετσενία. Θα υπενθυμίσω. Οπότε είναι πολύ προσεκτικός σε αυτό το θέμα ο ρωσικός παράγοντας. Οπότε το πιο πιθανό είναι να έχουμε ένα μοντέλο τύπου Οσετίας και όχι κατευθείαν να γίνει μέρος του ρωσικού εδάφους. Η μη αυτονομία, καταλαβαίνετε πώς ακριβώς. Και βέβαια με υπό τη δαμόκλειο σπάθη της πλήρους ενσωμάτωσης. Η μη αυτονομία στην περιοχή αυτή σημαίνει πλήρης κατοχή. Εντάξει. για νομικούς, με νομικούς όρους. Πάνω σε αυτό το οποίο είπατε, μπορώ να ερωτήσω. Αυτή τη στιγμή η Βουλή της Κρυμαίας ψήφισε την ενσωμάτωση. Με τη Ρωσία. Ναι. Με τη Ρωσία. Αυτό που λέω είναι ότι μπορεί να έρχεται το ερώτημα πίσω σε αυτό. Απόσχηση με τη Ρωσία. Την ίδια στιγμή στη Ρωσική Βουλή ετοιμάζεται νομοθετική νομοθεσία η οποία θα επιτρέπει την ενσωμάτωση και άλλων εδαφών. Έτσι, και εμείς μιλάμε για μια αυτονομία. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί. Εδώ μιλάμε για πλήρη ένταξη στη Ρωσική Ομοσπονδία. Θα χρησιμοποιηθεί ως διπλωματικό όπλο. Αν μου επιτρέπετε να πω και εγώ την άποψή μου για το θέμα τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τη Γερμανία, την Αμερική και τη Ρωσία. Η Γερμανία τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να οδηγηθούμε σε μια οικονομική ενσωμάτωση υπό τη Γερμανία. Αν δείτε την διεθνή δημοσιογραφία, τους τελευταίους μήνες έχει αρχίσει να μιλάμε ότι η Γερμανία πρέπει να αποκτήσει περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις και να έχουμε πιο πολιτική ενσωμάτωση. Άρα, το να δημιουργήσουμε μια ελεγχόμενη κρίση με έναν εχθρό άντε πόρτας, ίσως να οδηγήσει τους λαούς τουλάχιστον της κεντρικής Ευρώπης σε μια σύγκληση με τη Γερμανία και στους πολιτικούς όρους. Η συμπεριφορά των ΗΠΑ είναι ειλικρινής
είναι θεατρική. Η συμπεριφορά των ΗΠΑ είναι πρώτον. Θεωρώ ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να κάνουν τίποτα σε στρατιωτικό επίπεδο αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Το μόνο πράγμα που μπορούν να κάνουν σε στρατιωτικό επίπεδο το είπε ο Τζέιμς Σταυρίδης στο Foreign Policy πριν μερικές ημέρες. Είπε να στείλουν πλοία από τη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι θα τεθεί ζήτημα στενών, ζήτημα σύμβασης του Μοντρέ και των υπόλοιπων για το πόσα πλοία επιτρέπονται να μπουν και όχι, και ό,τι δεν θα επιτραπεί να μπει θα κάτσει στο Αιγαίο. Σε περίπτωση που έχουμε δηλαδή ανάφλεξη, άσχημο σενάριο που δεν πιστεύω ότι θα το έχουμε στη Θα κολυμπάμε ανάμεσα σε αντιτορπιλικά και αεροπλανοφόρα το καλοκαίρι. Θα βρεθούμε στη Αυτές οι συνέπειες για τον τουρισμό της Ελλάδας. Να πούμε και κάτι άλλο με το θέμα της βίζας. Αν όντως τεθεί το ζήτημα της βίζας των Ρώσων πολιτών προς την Ευρώπη, θα υπάρξει πρόβλημα με τους τουρίστες, όπως είπατε. Και όπως γνωρίζετε, ο ελληνικός τουρισμός ζει κατά μείζωνα λόγο από τους Ρώσους. Εντάξει, θα υπάρξει σίγουρα τουρίστες. Κάποιο ζήτημα. Νομίζω ότι υπάρχει μια υπερβολή εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι έρχονται με βίζες. Ναι. Και υπάρχει, το θέμα δεν είναι οι βίζες. Το θέμα είναι εάν θα μπορούσαμε δυνητικά να έχουμε περισσότερους Ρώσους. Ναι. Γιατί θα υπήρχε μια συμφωνία Ευρώπης με Ρωσίας που να διευκολύνουν χωρίς βίζες τα ταξίδια τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η βίζα. Άρα, μην λέμε ότι έχω την αίσθηση θα δυσκολευτούμε. Απλώς δυναμικά θα είχαμε μεγαλύτερο μισθό. Έχω την αίσθηση ότι οι Έλληνες ξενοδόχοι επιθυμούν τους Ρώσους περισσότερο από τους Ρωσόφωνους της Κρυμαίας. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το πούμε. Άμα κάνουμε οικονομικά αντίπεινα, συμμετάσχουμε και καταργήσουμε και το δικαίωμα να έχουν βίζα, δεν θα έρθουν τουρίστες. Η δε Χαλκιδική υπάρχει κίνδυνος να κηρύξει την αυτονομία της για την ένταξη στη Ρωσική Ομοσπονδία. Τι λέμε τώρα, μα ζουν οι άνθρωποι από τους Ρώσους τουρίστες. Ένα τελευταίο σημείο για να κλείσω, για να πω για την Αμερική τι ακριβώς γίνεται. Η άποψή μου για τη Γερμανία είναι αυτή, ότι συμφέρει κατά κάποιο τρόπο τη Γερμανία μια ελεγχόμενη κρίση, γιατί φέρνει όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον τη δυτική αν μου επιτρέπετε την Αμερική να πω, η Αμερική επίσης τη συμφέρει αυτή η κρίση, διότι απομακρύνει τη Γερμανία από τη Ρωσία λόγω όλης αυτής της εξάρτησης που δημιουργείται με τα ενεργειακά, του συμφέρει και τους Αμερικανούς. Αλλά προσοχή, αυτό μιλάμε για μια ελεγχόμενη κρίση, η οποία θα έχει μια αναδιανομή δυνάμεων στην Ευρασία. Δηλαδή, ελπίζω να μην έχουμε κάποιο γεγονός τυχαίο το οποίο μπορεί να οδηγεί σε ανάφλεξη. Στη βάση μαρξιστικής θεωρίας, αυτό λέγεται ανακατανομή του πλούτου. Έχουμε οικονομική παγκοσμιοποίηση και γεωπολιτικό πολυπολισμό στον πλανήτη. Αυτό συμβαίνει. Κύριε Νόικο, να έρθω σε εσάς. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει εκεί? Ξαναπείτε ερώτηση. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και στην κρίση αυτή μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Κρυμαίας? Κοιτάξτε, νομίζω θα προχωρήσει όλα εντάξει. Όλα αν καλά. Θέλετε λίγο μην μιλάτε, γιατί περνάει η φωνή σας. Νομίζω ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπουν μέσα, όλα θα γίνει καλά. Αν θα μπουν μέσα οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να γίνει πρόβλημα. Αυτό σας. Επομένως, ο κίνδυνος είναι η συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Κοιτάξτε, όταν δύο λαούς που είναι σαν αδέλφια, κάτι μιλήσουν καλά ή όχι, αλλά είναι δύο αδέλφια. Όταν περνάει τρίτος, μπορεί να είναι πρόβλημα. Μάλιστα. Και συνήθως ο τρίτος που μπαίνει στη μέση τρώει το περισσότερο ξύλο. Έτσι λέμε εμείς στην Ελλάδα. Ναι. Η γνώμη σας. Δημιουργείται ένταση, δημιουργείται εντύπωση ότι κάποιος τροφοδοτεί αυτή την ένταση. Ποιος είναι αυτός? Εγώ το επαναλαμβάνω μάλλον συχνά τώρα τελευταία ότι η Ουκρανία έχει γίνει πεδίο μάχης των ξένων δυνάμεων. Το επαναλαμβάνω ξανά ότι είναι πεδίο μάχης των ξένων δυνάμεων. Και βέβαια αυτή τη στιγμή ο ουκρανικός λαός έχει πληρώσει πολύ ακριβά αυτό. Ήδη έχει πληρώσει πολύ ακριβά. Θα ήθελα να ελπίζω ότι θα αποφύγουμε δεν θα έχουμε ανθρώπινες απώλειες, έτσι παρακάτω. Όμως αυτό που βλέπουμε τώρα, ίσως έχουμε λάθος εντύπωση για αυτά που συμβάνουν. Γίνεται, κατά τη γνώμη μου, τρομερός επικοινωνιακός πόλεμος και πιστεύω ότι αυτός ήταν και ο στόχος. Νομίζω ότι αν αυτός επικοινωνιακός πόλεμος που γίνεται θα είχε εύκολα
είχε εξελιχθεί έτσι όπως είχε προγραμματιστεί, δεν θα υπήρχαν και αυτές οι εικόνες που βλέπαμε τα ρώσικα τάγκς, τέλος πάντων, στη Κρυμαία. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Αυτό είναι προπαγανδιστικό τρίκ. Και ακόμα κάτι... Στα σύνορα της Κρυμαίας. Όχι, είναι από άσκηση αυτά που λέει. Ότι αυτό είναι προπαγάνδα. Δεν έχουν καμία σχέση με την Κρυμαία. Α, εικόνες αυτές. Δεν λένε, στον πόλεμο το πρώτο πράγμα που πεθαίνει είναι η αλήθεια, κύριε Τρέλα. Καμία μετατόπιση μεγάλων μονάδων δεν έχει γίνει. Και στην πολιτική. Και στην πολιτική. Και στα κοινή. Κύριε Σπύρο. Εγώ θα έλεγα ότι ένα θέμα τόσο δύσκολο και τόσο σύνθετο, το να επιχειρώ να τα ερμηνεύσω ή να τα απλοποιήσω, είναι πολύ παρακινδυνευμένο. Θα έλεγα όμως ότι απέναντί μας έχουμε τέσσερα πρόσωπα, τέσσερα άτομα από δύο διαφορετικές χώρες που είναι σαν αδέρφια και μιλάνε για την ίδια γλώσσα. Επομένως, το θέμα υποκρύπτει σχεδιασμό ο οποίος θα ήταν αφελής να το θεωρήσω ότι έγινε τώρα ευνηδιαστικά και δεν είναι προσχεδιασμένο σε βάθος χρόνου με μια σκοπιμότητα την οποία προσπαθούμε τώρα να την ερμηνεύσουμε και είμαι βέβαιος ότι υπάρχει. Τι υπάρχει. Πριν 4-5 χρόνια έγινε το γεγονότα αυτά στη Γεωργία. Η Ρωσία αντέδρασε έντονα γιατί ήθελαν να σύσουν την επιρροή εκεί οι δυτικές δυνάμεις και κυρίως η Αμερική στο υπογάστρο της Ρωσίας. Και όπως είχε πει ο Σοκράτης έναν αρχηγό ενός πολιτικό, του λέει εσύ που πολιτεύεσαι, τι πρέπει να έχεις πρώτα στο μυαλό σου. Για να κρατήσεις την πόλη σου ελεύθερη και σκυρή, θέλεις ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Και για να τις φτιάξεις, θα σκεφτείς τι είναι η εχθρή σου ή πώς είναι η εχθρή σου. Εδώ λοιπόν η Ρωσία, σε μια γειτονική χώρα που είναι η Ουκρανία, και είχε τον έλεγχό της, είχε το εμπόριο της, είχε την επιρροή της. Κάτι συνέβη που διατάραξε αυτές τις σχέσεις με μια σκοπιμότητα. Ποια είναι η σκοπιμότητα? Από εκεί περνάνε οι αγωγοί, περνάει το αέριο προς την Ευρώπη. Άρα χρειάζεται να ελέγξουν τις περιοχές. Μα έκανε πολιτική ο Τζορτζ Κλούνι, ο οποίος έστελνε μηνύματα στους επαναστατημένους Ουκρανούς: αντέξτε αδέρφια για να ενωθείτε με τη Δύση. Ποια Δύση? Η Δύση των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Δύση της Γερμανίας, τη Δύση της Γαλλίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν τη δύναμη αυτή τη στιγμή. Πριν από αρκετό διάστημα, 8 μήνες περίπου, υπήρχε πάλι μια λεκτική διένεξη με τη Ρωσία, με την Ευρώπη, η οποία ήθελε να βάλει χέρι προς την Ευρασία. Και εκεί φρενάρισε γιατί πράγματι θέλουν να βάλουν χέρι προς τα εκεί, γιατί το ελέγχει η Ρωσία και αυτό και έχει και ισχυρές δυνάμεις. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα συμβεί κάτι. Είναι ένα test drive αυτό το που γίνεται αυτή τη στιγμή. Παίρνετε όρκο? Το παίρνω γιατί... Είστε σίγουρο? Κοιτάξτε τώρα, η μένα Ελλάδα βέβαια πρέπει να δώσει την εικόνα μιας σταθεροποιητικής δύναμης εδώ. Δεν έχει καμία δυνατότητα. Ο επηρεασμός της οικονομίας και της Ελλάδος από τον τουρισμό πάρα πολύ μεγάλος. Γιατί ως περιφερειάρχης Ιωνίων νήσων γνωρίζετε τι σημαίνει Ρώσος τουρίστας? Εδώ έχουμε τη Ρωσική εβδομάδα στα Επτάνησα με Άγιο Ρώσο του Στόλου. Δεν ξέρω. Αντιλαμβάνεστε οι επιπτώσεις οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Άμα αρχίσετε και τραγουδάτε Ουκρανικά, πάνε, έγιναν καπνός οι Ρώσοι τουρίστες. Όλη αυτή η αγωγή που είδαμε. Φανταστείτε τώρα, αν για τον τουρισμό εσείς αισθάνεστε έτσι, πώς αισθάνονται οι άλλοι για τους υδρογονάνθρακες. Λέμε λοιπόν ότι όλη αυτή η αγωγή που βλέπουμε εδώ που περνάνε από την Ουκρανία και επηρεάζει την οικονομία της και. Είχε αυτή τη σχέση με τη Ρωσία, κάποιοι τη διαταράσσουν. Οι επιπτώσεις πιστεύω και στην Ευρώπη, αν καυτεί η ρωσική παρουσία εκεί, θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Από τη στιγμή που τροφοδοτείται όλο με αυτό το δίκτυο, η Ευρώπη, επομένως η Ρωσία, έχει κάθε λόγο να δείξει τα νύχια της που λέμε, για να μην βάλουν χέρι σε εκείνη την περιοχή ευρύτερα, η οποία θα την επηρεάσει και οικονομικά. Ενώ η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από αυτή τη διαδικασία. Εκεί μπαίνουν και οι Αμερικανοί βέβαια οι οποίοι και για τους δικούς τους λόγους και ελέγχοντας την Ευρώπη να την επηρεάσουν, καταλαβαίνετε ότι θα προκύψει ένταση η οποία όμως δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί η καταστροφή και βλέποντας τις δυνάμεις και όλα αυτά τα πράγματα αυτή τη φορά είναι πολύ διαφορετικά. Κύριε Τσαγκάρη, ο έρωτας λέμε περνάει από το στομάχι οικονομία από τους υδρογονάνθρακες. Αν το δούμε και λίγο διαφορετικά το θέμα. Εντάξει, νομίζω έχουμε ένα κλασικό παράδειγμα μιας χώρας χωρίς ηγεσία σοβαρή, απατεώνες δηλαδή για να το πούμε χοντρά, που έφτασε εδώ που έφτασε. Το θέμα της Κρυμαίας είναι παλιό,
Η χώρα αυτή έχει 23 χρόνια ανεξαρτησίας μόλις. Πάντα ήταν υπό κάποια κατοχή, η Ουκρανία, υπό κάποια εξάρτηση. Νομίζω η λύση περνάει μέσα από μια όχι τόσο συμπαγή σχέση με της Κρυμαίας με την Ουκρανία. Δεν μπορεί να βγει κάποια άλλη ισορροπία. Δεν λέω ότι θα προσαρτηθεί στη Ρωσία. Αλλά σίγουρα η σχέση της με την Ουκρανία δεν μπορεί να είναι τόσο συμπαγής. Και θεωρώ πολύ εύστοχη τη διατύπωση του Χένρι Κίσιγκερ στην συνέντευξη που έδωσε στη Washington Post σήμερα, για να μην κάνω λάθος την ακριβή του διατύπωση. Λέει, η λύση δεν μπορεί να είναι μια απόλυτη ικανοποίηση για όλους, θα είναι μια ισορροπημένη δυσαρέσκεια. Ό,τι δηλαδή υπήρχε πάντα, γιατί είναι 60% Ρώσοι, είναι μια σύνδεση εκεί λαών και δεν υπάρχει απόλυτη ομοιογένεια και υπήρχε δυστυχώς και τραγική πολιτική ηγεσία. Είτε φασίστες είναι, είτε απατεώνες Τιμοσέγκο, είτε όλα αυτά που ακούμε. Ο λαός δυστυχώς υποφέρει, οι λαοί υποφέρουν δυστυχώς. Και είναι πολύ κρίμα που συμβαίνουν όλα αυτά στην περιοχή μας. Και αυτό είναι και ένα δίδαγμα για μας στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά το δικό μας ουκρανικό δράμα εδώ, στην οικονομία. Γιατί 4 χρόνια μετά ασχολούμαστε να βρούμε πού θα πουλούνται τα φάρμακα και πότε λήγει το γάλα. Και τι θα αγοράζουμε από το 4 χρόνια μετά. Ποια ασπιρίνη, κύριε οικονόμο. Νομίζω ότι 3 πράγματα πρέπει να διεκδικήσει η ελληνική πλευρά και η ευρωπαϊκή πλευρά. Το πρώτο θέμα είναι να μην διασπαστεί η Ουκρανία. Το δεύτερο θέμα είναι να προστατευτεί ο ελληνικός πληθυσμός στην Ουκρανία, στην Κρυμαία, στην Οδυσσό, στη Μαριούπολη. Είναι χιλιάδες οι Έλληνες που είναι εκεί. Και το τρίτο θέμα είναι να υπάρξει μια αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας με μια κυβέρνηση δημοκρατικά εκλεγμένη και να φύγουν τα φασιστοειδή και ναζιστοειδή στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στην κυβέρνηση. Έτσι ώστε να έχουμε μια αποκατάσταση της νομιμότητας. Νομίζω και τα 3 θέματα έχει κάθε συμφέρον η ελληνική πλευρά να τα διεκδικήσει. Μην ξεχνάμε ότι είναι προεδρεύουσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα. Είναι μια μικρή χώρα σε αδύναμη θέση λόγω της οικονομικής της κρίσης, αλλά... Είμαστε προεδρεύουσα χώρα των πραγμάτων. Μπορεί να υπάρχει... Εντάξει, το θεσμικό πλαίσιο είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι ήταν παλιά η αξία ενός προεδρεύοντα. Αλλά όμως μπορεί να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, γιατί έχει και έννομο συμφέρον λόγω του ελληνικού στοιχείου. Μάλιστα. Και το λέω αυτό διότι, πρέπει να σας πω, έχω και καταγωγή από εκεί, από την περιοχή. Δηλαδή, ο παππούς μου γεννήθηκε στην Οδυσσό και ήρθε διοκόμενος, ως Πόντιος είχαν πάει πάνω. Ελληνικός πληθυσμός και Έλληνες από πολλά χρόνια που μεγαλουργούν είναι ζωντανό στοιχείο που πρέπει πραγματικά να δώσει με μεγάλη επιμέλεια η ελληνική κυβέρνηση προσοχή. Μάλιστα. Να μην θυχτεί. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, θα επιστρέψουμε ένα βίντεο για την προβοκάτσια, για το ποιοι πυροβολούσαν στις πλατείες αυτές της Ουκρανικής Επανάστασης εντός εισαγωγικών και βεβαίως από την Γαλίνα και την Οξάνα θα ακούσουμε μια δική τους ερμηνεία και άποψη για το αν υπάρχουν φασιστοειδή εκεί. Ποια είναι αυτά τα φασιστοειδή και τι ακριβώς συμβαίνει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε κοντά σας. Θα είσαι στην Τούμπα με Nova Sports. 9 Μαρτίου. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός live από την καυτή Τούμπα. Δες το μεγάλο ντέρμπι σε high definition μόνο στα κανάλια Nova Sports. Αλλά και όπου κι αν είσαι σε laptop, smartphone, tablet με τη νέα υπηρεσία Nova Go. Nova Sports. Όλα για την ομάδα σου. Taxiplon. Το ταξί του 21ου αιώνα. Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή στο κινητό σας και περάστε στη νέα εποχή της μετακίνησης. Και χωρίς χρέωση κλήσης. Taxiplon. Πιο πολύ από ταξί. Η Ηλιοφάν παρουσιάζει επιλεκτικός ηλιακός θερμοσύφωνας Stark από 365 ευρώ, 210-42-50.000, με την εγγύηση της Αγγελόπουλος Group. Και οι πιο κεφάτες προσφορές είναι στο Βερόπουλο. Ελάτε για όλες οι μεγάλες συσκευασίες Ariel...
8,90. Pampers Active Fit, μικρές συσκευασίες, 5,90. Οικονομικές συσκευασίες, 9,90. Όλα τα προϊόντα AIM, 50% φθηνότερα. Δύο Fit Lipasma Economy ή Φυτόχωμα, 1,79. Και φέτα Πόπελα Σόνας, 5,99 το κιλό. Και μόνο Παρασκευή και Σάββατο. Ολόκληρο κοτόπουλο νοπό ελληνικό, 2,29 το κιλό. Βερόπουλος. Pretty Colan. Το καλσόν που δεν χάνει πόντους. Το καλσόν που δεν σκίζεται. Βαρεθήκατε να πετάτε χρήματα σε καλσόν που καταστρέφονται πανεύκολα? Κι εγώ. Σήμερα όμως η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να φοράμε καθημερινά ένα πανέμορφο καλσόν που δεν χάνει πόντους, ούτε αφήνει αντιαισθητικές γραμμές. Το μοναδικό Pretty Colan. Το Pretty Colan είναι το επαναστατικό καλσόν που δεν χάνει πόντους όσο και αν το ταλαιπωρήσετε. Το ύφασμά του είναι αποτέλεσμα πολύχρονων ερευνών. Η επαναστατική του πλέξη το κάνει ανθεκτικό σε κάθε κακομεταχείριση, για να το φοράτε για χρόνια και να μην σκίζετε ποτέ. Ταυτόχρονα, είναι ένα αισθησιακό και πολύ άνετο καλσόν για κάθε σας εμφάνιση. Το καλσόν είναι το αδύνατο σημείο στο ντύσιμό μας, με την παραμικρή απροσεξία αχρηστεύετε. Αντίθετα, το Pretty Colan είναι ανθεκτικό σε όλες τις καθημερινές καταπονήσεις, ακόμα και στις πιο εξωπραγματικές. Σίγουρα, ποτέ δεν θα προσπαθήσετε να καταστρέψετε το καλσόν σας με τα νύχια σας. Είμαι υπερβολικό τράβηγμα, είμαι μαχαίρι, είμαι αιχμηρά αντικείμενα. Εμείς το κάναμε, μόνο και μόνο για να σας δείξουμε πόσο ανθεκτικό είναι. Για να αποδείξουμε ότι το Pretty Colan θα το αγοράσετε μία φορά για να το φοράτε για πολλά χρόνια. Δουλεύοντας στην τηλεόραση και ιδιαίτερα στις ζωντανές εκπομπές, έλεγχα συνέχεια μήπως έχει φύγει κάποιος πόντος από το καλσόν μου. Πολύ εκνευριστικό, μια από τα περισσότερα καλσόν είναι τόσο ευαίσθητα. Και το θέαμα ενός καλσόν με πόντους ή γραμμές είναι πολύ αντιαισθητικό. Με το Pretty Colan τώρα έχουμε τη σιγουριά πως ό,τι και αν κάνουμε, το καλσόν μας θα παραμείνει καινούριο. Παράλληλα με την τηλεόραση, διοργανώνω κοινωνικές εκδηλώσεις και wedding events. Μία από τις συμβουλές της πελάτησές μου ήταν να έχουν πάντα ένα δεύτερο καλσόν μαζί τους. Είναι το συνηθέστερο και ντροπιαστικότερο ατύχημα που μπορεί να συμβεί σε μία εκδήλωση με πολύ κόσμο. Τώρα, συνιστώ να φοράνε ένα Pretty Colan για να συνδυάζουν εμφάνιση και άνεση. Το Pretty Colan θα σας εξοικονομήσει πραγματικά πολλά χρήματα. Πόσα έχετε ξοδέψει μέχρι τώρα για καλσόν? Φανταστείτε να είχατε στο συρτάρι σας μόνο ένα σετ με Pretty Colan και να μην χρειαζόσασταν τίποτε άλλο. Το Pretty Colan έχει όμως και ένα άλλο μυστικό που θα το κάνει απαραίτητο για την καρταρόβα σας. Είναι ένα πραγματικά πανέμορφο καλσόν με μεταξένια υφή που δείχνει τα πόδια σας πιο σφιχτά και λεπτά, επειδή είναι εξαιρετικά ελαστικό. Πολλές κυρίες δυσκολεύονται να φορέσουν ένα καλσόν για αρκετές ώρες, γιατί τους ενοχλεί ή τους φύγει. Ιδιαίτερα οι εύσομες κυρίες δυσκολεύονται να βρουν ένα καλσόν στο μέγεθός τους που να είναι ταυτόχρονα και άνετο. Το πραγματικά μοναδικό υλικό του Pretty Colan δίνει και εδώ τη λύση. Είναι τόσο ελαστικό, ώστε θα πάρετε ένα νούμερο μικρότερο από αυτό που φοράτε συνήθως. Όμως θα το αισθάνεστε τόσο άνετο πάνω σας, σαν να σας αγγίζει ένα απαλό μετάξι. Το extra large μέγεθός του θα καλύψει όλες τις κυρίες που δυσκολεύονται να βρουν καλσόν στο νούμερό τους. Το Pretty Colan είναι το καλσόν που πάντοτε θέλαμε να φορέσουμε. Προϊόν προηγμένης τεχνολογίας, είναι πάρα πολύ ανθεκτικό, αλλά και πανέμορφο. Κολακεύει τα πόδια μας και τα δείχνει πιο όμορφα, ενώ ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά άνετο. Δοκιμάστε το τώρα και χαρείτε το για πάντα. Το σετ περιλαμβάνει και το ρολόι. Το Pretty Colan διατίθεται σε 4 μεγέθη, small, medium, large και extra large. Το σετ του Pretty Colan περιλαμβάνει 2 καλσόν, ένα beige και ένα μαύρο. Τώρα μόνο 14,99 ευρώ το ένα σετ με 2 καλσόν ή μόνο 24,99 ευρώ τα 2 σετ με 4 καλσόν, με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Το σετ περιλαμβάνει και το ρολόι. Τηλεφωνήστε τώρα 2310-888-555. Ακόμη μια προσφορά της Diamant ΑΕ. Εμείς χτίζουμε γέφυρες με τους πελάτες μας, όχι τείχους. Αυτή την Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Φτιάξτε κήπο και βεράντα. Συμβουλές για άνθη και φυτά που θα φέρουν την άνοιξη στο σπίτι σας. Πώς θα επιλέξετε τα εργαλεία, το χώμα και τις γλάστρες. Έξυπνες ιδέες διακόσμησης και χρήσιμες κατασκευές. Μαζί, αφιέρωμα στον αξέχαστο Θανάση Βέγκο. Για πρώτη φορά με εφημερίδα, ο βασιλιάς της γκάφας. Και οι γραβούρες της Ελλάδας. Ο Λαχιοπόλης. Ακόμα κερδίστε ένα παιδικό δωμάτιο για τη σχολική ηλικία. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Θα είμαστε
φτάσουμε στον προορισμό μας σε 8 περίπου ώρες. Απολαύστε την πτήση σας. Θα ήθελες να μιλάς χωρίς να το σκέφτεσαι? Hold Double Play ευέλικτα. Τώρα έχεις έως 1000 λεπτά προς όλους που τα μοιράζεις όπως εσύ θες και 24 ίντερνετ μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Είστε επαγγελματίας? Μην ψάχνετε αλλού. Ελάτε Χυφισού 150. Στο μεγαλύτερο cash and carry καλλιντικών, ειδών κομμωτηρίου, αισθητικής, manicure, pedicure, φαρμακείου. Με τιμές φθηνότερες από παντού. Επικάλ. Η μεγαλύτερη ποικιλία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς είναι εδώ. Impressions are sad. Mm-hmm. I met with the representatives of Regions Party, also new coalition representatives, and also civil society. There is this lady called Olga, who is the head of the doctors. Yes. Yeah, you know her. Yeah, I do. Yes. So that, well, my impression is in this sense sad that there is, well, no trust towards also these politicians who will return now to the coalition. Well, people from Maidan and from civil society, they say that they know everybody who will be in new government. All these guys have dirty past. Yeah. So that, well, they made some proposals to the same Olga and some others from civil society to join new government. But this Olga, for example, she says directly that she's ready to go to the government only in the case if she can take with her team foreign experts to start real healthcare reforms. Yeah. So that, well, basically it is that the trust level is absolutely low. Mm-hmm. On the other hand, all these security problems, these integrity problems, Crimea, all this stuff. So that all this mess is still there. And of course, others from civil society, they were absolutely sure that people will not leave the streets before they see that the real reforms will start, so that it's not enough that there is just change of government. So that is the main impression. So that from EU's and also, well, Estonia's point of view, of course, we should ready to put this financial package together, also together with others. Yeah. This very clear message is needed that it's not enough that there is change of government, but the same real reforms, real, you know, action to increase the level of trust. Otherwise, well, it will end badly. Yeah. Because the Regions Party also said that, well, you will see that if the people from the eastern part of Ukraine will really wake up and will start to demand their rights. Some people also with me, they were in Donetsk, their people said that, well, we can't wait how long still the occupation of Ukraine lasts in Donetsk. Yeah. That it is real Russian city and we'd like now to to see that, well, Russia will take over, so that, well, short impressions. No, very, very interesting. I've just had a big meeting here with Olli Rehn and the other commissioners to talk about what we can do. I mean, we're working on financial packages, short, medium, long term, everything from how we get money in quickly, how we support the IMF, and how we get a kind of investment packages and business leaders and so on. On the political side, we've worked out resources we've got, and I offered to civil society and to Yatsenyuk and Klitschko and everybody I met yesterday, we can offer you people who know how to do political and economic reform. The countries that are closest to Ukraine have themselves been through dramatic changes and have done big political and economic reforms. So we've got loads of experience to give you, which we're happy to give. I said to the people in Maidan, yes, you want real reforms, but you've got to get through the short term first. So you need to find ways in which you can establish a process that will have anti-corruption at its heart, that will have people working alongside until the elections, and that you can be confident in the process. And I said to Olga, you may not be health minister now, but you need to think about becoming health minister in the future.
because people like you are going to be needed to be able to get and make sure that happens. But I've also said to them, if you simply barricade the buildings now and the government doesn't function, we can't get money in because we need a partner to partner with. Absolutely. And I've said to the opposition leaders shortly to become government, you need to reach out to Maidan, you need to be, you know, engaging with them. You also need to get ordinary police officers back on the streets under a new sense of their role so that people feel safe. I said to the Party of the Regions people, you have to go and lay flowers where the people died. You have to show that you understand what has happened here. Absolutely. Because what you're experiencing is anger of people who've seen the way that Yanukovych lived and the corruption, and they assume you're all the same. And also the people who've lost people and who feel that, you know, he ordered that to happen. There's quite a lot of shock, I think, in the city, a lot of sadness and shock, and that's going to come out in some very strange ways if they're not careful. So I think all of this we just have to work on. So we've done a big meeting here today to try and get this in place. But, yeah, very interesting, your observation. It is, and the only politician the people from civil society mentioned positively was Poroshenko. Yeah. So that he has some sort of, how to say, trust among all these Maidan people and civil society. And second, what was quite disturbing, the same Olga told that, well, all the evidence shows that people who were killed by snipers from both sides, among policemen and people from the streets, that they were the same snipers killing people from both sides. She also showed me some photos. She said that has medical doctor. She can, you know, say that it is the same handwriting, the same type of bullets. And it's really disturbing that now the new coalition, that they don't want to investigate what exactly happened. So that there is now stronger and stronger understanding that behind snipers, it was not Yanukovych, but it was somebody from the new coalition. I think they do want to investigate. I mean, I didn't pick that up. That's interesting. Είδατε ωραία που τα είπε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, κυρία Άστον, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Εστονίας. Διότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, λένε, αλλά είναι και ομή. Τα αφήσει λουλούδια, τα κόλπα, τα τρίχτα επικοινωνιακά. Εκεί σκοτώθηκαν άνθρωποι όμως. Χύθηκε αίμα. Θα παίξει το παιχνίδι σου. Τους είπε ότι, ξέρετε, αν δεν φύγετε από το δοφράγμα, τα πια επανάσταση. Δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε χρήματα, γιατί το χρήμα δεν έχει χρώμα και πατρίδα, ούτε ενδιαφέρεται για το αίμα. Και από την άλλη πλευρά, εκείνος την ενημέρωνε ότι οι σφαίρες ήταν και από τα δύο στρατόπεδα και πολλοί σκοτώθηκαν για να παιχθεί αυτό το παιχνίδι του εντυπωσιασμού. Υπάρχουν λοιπόν νεοναζί στη χώρα σας? Και σε τι ποσοστό και τι ρόλο παίζουν και πόσο μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα? Νομίζω ότι ακροδεξιά στοιχεία υπάρχουν σε κάθε χώρα. Θα ήταν λάθος να πω ότι δεν υπάρχουν. Αλλά αυτό πλέον που προβάλλεται αυτή τη στιγμή είναι δραματικά διωγγωμένο. Δηλαδή είναι κατά 80% ψέματα. Και αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό για μένα. Από πού προέρχεται? Αυτό δεν το έχω βρει ακόμα. Ποιον συμφέρει αυτό το πράγμα και προβάλλεται με αυτό το τρόπο? Δημιουργείται ένας πανικός, κατασκευάζονται εικόνες, απομονώνονται κάποιες κινήσεις. Τώρα φοβάμαι να το κάνω αυτό, να κάνω μια κίνηση, γιατί ένας χαιρετισμός μπορούν να το παρουσιάσουν μετά, απομονώσουν μια εικόνα, τσακ, φωτογραφία και γίνεται σαν χαιρετισμός. Είναι λάθος αυτό. Δηλαδή αυτός χαιρετούσε έτσι, τον πήρε σε ένα σημείο και εμφανίστηκε ως φασίστας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Και στο μεταξύ, εμείς όλοι είμαστε ζωντανοί άνθρωποι, έτσι. Έχουμε συγγενείς
ανθρώπους, έχουμε φίλους σε όλη την Ουκρανία. Εμείς στο μεταξύ εδώ έχουμε κάνει και 5 φόρουμ Ουκρανικής Διασποράς, στα οποία έχουν έρθει άνθρωποι από την Ουκρανία και από την Ανατολική Ουκρανία. Εσείς συμφωνείτε με τους νόμους που ψήφισε αυτή η Βουλή, οι τελευταίοι νόμοι? Δεν σας ακούω, αν συμφωνείς με τους νόμους που ψήφισε... Απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος, το να μιλάνε τις γλώσσες των Ζημιονοτήτων, συμφωνείτε? Για την ερώτηση. Αυτό ήθελα να... Είναι δημοκρατική η νόμη αυτή? Να το πω. Διαφωνώ ότι είναι... Μπορείτε να μου πείτε ότι ψήφισε? Αυτό που είπα τώρα. Μισό, να ακούσουμε. Διαφωνώ ότι έγιναν αντισυνδεγματικά όλα αυτά που συνέβηκαν στην Ουκρανία. Γιατί? Γιατί το 2010, όταν βγήκε ο Γιανουκόβιτς, έτσι, νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος, το συμφωνήσαμε όλοι και ήμασταν μάλιστα και παρατηρητές. Εδώ στην πρεσβεία της Ουκρανίας. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα ισχύει αυτό? Λοιπόν, όταν αυτός ο πρόεδρος μόλις βγήκε, καταπάτησε κατευθείαν το Σύνταγμα της Ουκρανίας. Πολλαπλά. Λοιπόν, και το πρώτο που έκανε, με τελείως αντισυνταγματικό τρόπο, πήρε εξουσίες στον αυτό του, έτσι. Ενίσχυσε, άλλαξε πολίτευμα, με τελείως αντισυνδεγματικό τρόπο. Αυτό που έγινε τώρα από την καινούρια κυβέρνηση είναι ότι γυρίσανε στο Σύνταγμα του 2004, κάτι το οποίο καταπάτησε ο Γιανουκόβιτς. Πού είναι αντισυνδεγματικό? Γιατί αυτή η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη σας, δεν είναι νόμιμη? Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Γιατί το πολίτευμα, άλλαξε πολίτευμα. Είναι από εκλογές. Για να είναι νόμιμη πρέπει να είναι από εκλογές. Ναι, αλλά όταν είναι νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος, βγαίνει και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που όλη η χώρα ξεσηκώνεται, έτσι. Ο πιο σωστός τρόπος να λυθεί το ζήτημα, να πάμε σε νόμιμες πρόεδρες εκλογές. Οξάνα. Νομίζω ότι η Γαλίνα έχει εξηγήσει το πρόβλημα, ότι αν κάποιος παρανομεί μια φορά, δεν υπάρχει άλλη λύση ο επόμενος να μην παρανομήσει. Αυτό πάει μετά αλυσίδα. Από τη στιγμή που έκανε μια παράνομη πράξη ο πρόεδρος, βέβαια προκάλεσε μια αντίδραση. Και το ζητούμενο πρώτο ήταν να γυρίσουν στο Σύνταγμα 2004. Αυτό που έχει καταπατήσει και πήρε την απόλυτη εξουσία. Ναι. Αυτά προσπαθούσαν πρώτα. Δεν ήθελαν ούτε αυτά που είδατε, κανένας δεν ήθελε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ήταν ένα ζήτημα, να γυρίσουμε στο παλιό Σύνταγμα, που ήταν πάρα πολύ λογικό, που ήταν, δεν έχει ψηφιστεί αυτό το Σύνταγμα. Εάν έχουμε το φίλο επιχειρηματία που επικοινώνησε μαζί μας, που γύρισε από την Κρυμαία, που είναι στην Κρυμαία μάλλον, να τον βγάλουμε για να κλείσουμε. Η δική σας άποψη? Πρώτα απ' όλα, η Ουκρανία τώρα χρωστάει 140 δισεκατομμύρια. Είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση η οικονομία της. Που μιλάμε πάντα για ουκρανέζικο λαό, πρέπει να σκεφτούμε τι θα... Τι είναι 140 δισεκατομμύρια, εμείς χρωστάμε 300. Είμαστε... Και κουρεμένα κιόλας. Και κουρεμένα. Είναι μεγάλη, τεράστια για την Ουκρανία. Και πουλάμε και μούρι. Και όταν είχε τέτοιο πρόβλημα και ήταν έτοιμος Γιανουκόβιτς να κάνει συμφωνία με την Δύση, κανείς δεν έχει δώσει ούτε πρόγραμμα για την, να στηρίξει η οικονομία, ούτε έχουν αναφέρει κάτι ποσό, κάτι χειροπιστό, σαν λένε στην Ελλάδα, ναι, να καταλαβαίνουν τι θα πιάνουν από Δύση. Τότε είχε δώσει ο Πούτιν, είχε δώσει 15 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Η κυρία Άστον ήρθε με πυρασκή στην πλατεία, ήρθε με την φιλία, δεν έχει έρθει με κάποιες ιδέες. Και δεν έχει πει η Αμερική να δώσει, ας να πούμε, κάτι περισσότερο που έχει δώσει Πούτιν. Είναι σαν τον Γερμανό πρόεδρο, ο οποίος ήρθε για την ηθική στήριξη των θυμάτων της γερμανικής θηριωδίας,
αλλά για το μεζέ και την ουσία κουβέντα. Κύριε Τρέτα, και τις αποζημιώσεις. Επίσης... Μισό λεπτό. Ολοκληρώσεις, παρακαλώ. Ναι, και έχουν υπογράψει 21 Φεβρουαρίου και πρόεδρος της Ουκρανίας και από μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρώσοι έχουν γράψει συμφωνία. Δεν λέει κανείς καλό λόγο για τον Γιανουκόβιτς. Αλλά να τον αλλάξουν. Πρέπει να αλλάξουν όχι με το αίμα. Αυτό έχει τρομάξει όλες αυτές οι εικόνες. Έχουν δει και στη Κρυμαία και στο, πώς λένε, στο Ανατολή της Ουκρανίας και όλοι φοβηθήκανε γιατί άρχιζε εκεί φασισμός και τώρα ρωτάμε ποιος έκανε αυτό γιατί ο Γιανουκόβιτς που έχει έρθει με την δόξα από τη Ρωσία με τα λεφτά για το Ουκρανέζικο λαό. Τον έχετε όμως μια χαρά εκεί στη Ρωσία. Ναι, τώρα. Αλλά αυτό τον προστατεύετε. Εγώ δεν ξέρω τι. Το μόνο που είπε ο Πούτιν είναι ότι έχει τελειώσει η πολιτική του καριέρα. Καλά, αυτό. Δεν του βάλε χειροπέδες που είναι λοποδίτης. Λοιπόν, πήγαμε Θεσσαλονίκη, πήγαμε Έδεσα. Τώρα πάμε στην Οδυσσό. Παρέμβαση. Ο κύριος Θεόδωρος Ρήγας. Επιχειρηματίας από την Οδυσσό που παρακολουθεί την εκπομπή μας αυτή τη στιγμή για να δείτε ότι ταξιδεύεται σε πολλά μέρη του πλανήτη και που έχει να μας πει φαντάζομαι ενδιαφέροντα πράγματα. Κύριε Ρήγα, γεια σας. Γεια σας. Καλό. Τι κάνετε? Μ' ακούτε? Πολύ καλά, άριστα. Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πλήρης αναρχία. Και το εννοώ αυτό το πράγμα. Μάλιστα, εσείς επισκεφθήκατε την Κρυμαία πρόσφατα. Ήμουνα το τριήμερο, πριν 5 μέρες περίπου την Κρυμαία. Εκεί είναι διαφορετικά, πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Καμία σχέση με την υπόλοιπη Ουκρανία. Και ήθελα μια ερώτηση να κάνω μονάχα στην κυρία Καλίνα, αυτή τη δημοσιογράφο που έχετε εκεί πέρα. Μισό λεπτό, πριν κάνετε την ερώτηση. Ναι. Η Κρυμαία είναι Μοντεκάρλο, δεν συγκρίνεται τώρα με την Ουκρανία. Μονακό. Είναι. Μονακό, το λέω και δεν με πιστεύουν οι φίλοι μου. Είναι ή δεν είναι? Είναι Μονακό. Ειλικρινά μιλάω, είναι Μονακό. Έχει παρέχει ασφάλεια. Παρέχει ασφάλεια, το οποίο δεν το βρίσκει τώρα στην υπόλοιπη Ουκρανία. Είναι δηλαδή το κάτι άλλο. Μάλιστα. Τι θέλετε να ρωτήσετε την Καλίνα? Ήθελα να ρωτήσω προηγουμένως, δικαιολογούσε μια κατάσταση, ναζιστική κατάσταση, ναζιστική, φασιστική, αναρχική. Δεν μπορώ να δώσω μια λογική εξήγηση δηλαδή. Και από πού πηγάζουν όλα αυτά τα πράγματα που λέει? Δεν είπε δεν ξέρω, κάτι. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχει να πάει η Ουκρανία, τι έχει να πει, αλλά εδώ που το ζούμε, γιατί εγώ πηγαίνω έρχομαι και το ζω σε καθημερινή βάση, έχουν έρθει τώρα ακραία στοιχεία, ναζιστικά στοιχεία, πάνε σε διάφορες πόλεις στην Ανατολική Ουκρανία, όπου είναι ρωσόφωνοι και ελληνόφωνοι, ζητούν χρήματα. Αν δεν δώσεις χρήματα, θα σου κάψουν την επιχείρηση, θα μπορεί να σου σκοτώσουν την οικογένεια. Φυσικά τους αποθείς αυτούς, τους διώγεις, δεν το συζητάμε. Δεν ενδίδεις, γιατί τώρα η Ανατολική Ουκρανία, όπου θέλουμε, δεν θέλουμε, θα χωριστεί. Δεν το συζητάμε. Δεν ενδίδεις δηλαδή στις πιέσεις του Κιέβου. Έχουν μια ανεξάρτητη πολιτική. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με αυτά που λέτε, σας παρακολουθώ δηλαδή διαμέσου ίντερνετ, σας παρακολουθώ δηλαδή πολλή ώρα. Καμία σχέση με την πραγματικότητα όπως είναι στην Ουκρανία με αυτά που λέτε. Α, παρακολουθείτε δηλαδή, μέσω... Ξέρεις, έχει γίνει τώρα ένα πράγμα στην Ουκρανία, έχει γίνει ένα πράγμα, πού να το εξηγήσω δηλαδή. Ισλαμικό καθεστώ, όχι Ισλαμικό, ναζιστικό, δεν μπορώ να δώσω μια λογική εξήγηση. Δεν είναι ούτε Ισλαμικό, ούτε είναι μαφιόζικο. Όταν μου λέτε ότι πηγαίνουν στα σπίτια, πετούν χρήματα σε επιχειρήσεις. Αυτά είναι... Τώρα γίνεται αυτό. Στις 20 μέρες τελευταίες γίνεται. Τις 10 μέρες. Είναι η μετεξέλιξη των Γιανουκόβιτς αυτή. Ο Γιανουκόβιτς ήξερες ποιος είναι. Τον ήξερες απατεώνας, μαφιόζος. Τον ήξερες, έφυγε. Τουλάχιστον είχε μια ηρεμία, μια ησυχία. Και τώρα δεν έχεις τίποτα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά, Γιάννη. Και εσείς. Και νομίζω ότι θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για να κλείσουμε.
βλέπετε? Πώς με βλέπετε? Έχουμε Nova Triple Play και μπορούμε να δούμε όσα δεν μπορούν να δουν οι άλλοι. Με το Nova Triple Play μπορείς να δεις όσα δεν μπορούν να δουν οι άλλοι μόνο με 29,90 για πάντα. Γρήγορο ίντερνετ, τηλέφωνο για να μιλάς με τις ώρες και τηλεόραση που μαγεύει όλη την οικογένεια. Nova Triple Play μόνο με 29,90 για πάντα. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Και μόνο για λίγες μέρες, δώρο και από κωδικοποιητής και το δορυφορικό πιάτο και η εγκατάσταση. Άντε, βιαστείτε! Σήμερα μαγειρεύουμε ριζάκι με την ποιότητα 3α. Γεμιστά με την πολύτικη συνταγή, τα αγαπημένα μου. Θρεπτικά, υγιεινά και νόστιμα. Το καλό το φαγητό έχει πάντα 3α. Όταν οι λιτές γραμμές σχεδίασης συναντούν τις πλούσιες υφές και τα πρωτότυπα υλικά, τότε γεννιέται ένα έπιπλο που πρωταγωνιστεί στο χώρο σας. Έπιπλα Gun. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τα έπιπλά σας σε χαμηλές τιμές και με δεκαετή γραπτή εγγύηση. Έπιπλα Gun. Έχετε το χώρο? Έχουμε τα έπιπλα. Φίλες και φίλοι, εσείς καπνίζετε και θέλετε να το κόψετε? Μέθοδος Handicap. Θέλετε να κόψετε το κάπνισμα αζόριστα, χωρίς στερητικά σύνδρομα? Εύκολη μέθοδος Handicap. Θέλετε να μην καπνίζετε, αλλά να χάσετε και κιλά? Εξαιρετική μέθοδος Handicap. Απολύτως ανώδυνος, λέιζερ, ιατρικός βελονισμός. Διαρκής ψυχολογική στήριξη και εξατομικευμένη διατροφή. Όλα αυτά σας περιμένουν. Μοναδική μέθοδος Handicap. Θέλετε όλο αυτό το πρόγραμμα με 99 μόλις ευρώ? Τηλεφωνήστε τώρα στο 801-11-45-045 για Αθήνα αλλά και για Θεσσαλονίκη. Οι άκαπνοι, αδυνατισμένοι, η πλέον ευτυχής περίοδος της ζωής σας είναι εδώ. 801-11-45-045. Τα διεθνή, εναλλακτικά, αντιεθιστικά κέντρα Handicap είναι εδώ. Πάλι τα ίδια και τα ίδια. Σκόραρε αλλιώς. goalbet.com. Παίξε live και ειδικά στοιχήματα νόμιμα και με ασφάλεια με τις καλύτερες αποδόσεις με bonus εγγραφής 100%. goalbet.com. Πες δυνατά στο παιχνίδι. Σήμερα μαγειρεύουμε όσπρια. Τέλεια γυαλί. Ασπίδα κατά της χοληστερίνης με την ποιότητα 3α. Θρεπτικά, υγιεινά και νόστιμα. Το καλό το φαγητό έχει πάντα 3α. Υπάρχει μια εταιρεία που συνεχώς αναπτύσσεται για να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες. Mondavood. Για κάθε ξυλίνη κατασκευή, για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο, τώρα υπάρχει η Mondavood. Ολοκληρωμένες συνθέσεις σε μια μοναδική γκάμα 100 και πλέον χρωμάτων που αγγίζουν την τελειότητα. Και ακόμα, Mondavood για είδη κουζίνας, εργαλεία και υλικά επιπλοποίησης. Mondavood. Γρήγορα, οικονομικά, δημιουργικά. Δύο λόγια από τον κύριο Φίλη, συμπληρωματικά. Πολύ σημαντικά και πολύ σύντομα. Η Ανατολική Γερμανία είναι ο πνεύμονας οικονομικός της Ουκρανίας. Η Ανατολική Ουκρανία της Ουκρανίας. Δηλαδή όλη η βιομηχανική παραγωγή είναι σε αυτή την περιοχή. Αν όντως διασπαστεί, αυτό σημαίνει ότι η Δυτική Ουκρανία θα έχει τρομακτικό πρόβλημα, γιατί είναι κυρίως αγροτική περιοχή. Και επίσης θα ανέβει ο εθνικισμός, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Και ξέρετε τι γίνεται, οι εθνικιστές οι Ουκρανοί αυτό που ζητάνε δεν είναι περισσότερη Ευρώπη, είναι περισσότερα εδάφη από την Πολωνία και το έχουν πει. Και μάλιστα οι ηγέτες των ακραίων δεξιών της Ουκρανίας λένε ότι δεν μας ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι ένα γραφειοκρατικό κτίνος το οποίο διαλύει το έθνος κράτος. Άρα, ναι, ο δεξιός τομέας. Άρα, λοιπόν, εάν οδηγηθούμε σε τέτοιου τύπου κατάσταση, το σίγουρο είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχει η Δυτική Ουκρανία, καθώς και οι ανατολικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι.
Ωραία πράγματα. Ισορροπίες τρόμου δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Οι οποίες εξαρτώνται από αστάθμιστους παράγοντες, όπως είναι η ακροδεξιά στοιχεία, οι εθνικιστές και διάφοροι άλλοι ωραίοι κύριοι. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Κάτι θέλετε να προσθέσετε? Μπορώ να κάνω? Ναι. Έκανα μια σκέψη και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας. Φανταστείτε, αν θα είχαμε πολύ έτσι ωραία, καλή φαντασία, να φανταστούμε ότι τα 22 χρόνια που περάσανε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, εμείς θα είχαμε έναν Ρώσο πρόεδρο, πολύ φιλοουκρανό, με πολιτική, με σεβασμό προς τη χώρα, προς τη γλώσσα, προς τα ήθη, προς όλα τα ουκρανικά, έτσι. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν υπήρχε. Αυτή τη στιγμή, ποια μπότα είχαμε στα εδάφη της Ουκρανίας? Γιατί φαντάζεστε, αν υπήρχε φιλοουκρανός πρόεδρος της Ρωσίας όλα αυτά τα χρόνια, αυτοί οι λαοί θα ήταν μαζί. Όπως λέει ο Παύλος, έτσι. Ότι είναι αδέρφια. Και αν έγραψε πολύ ωραία σκέψη, ότι αν θα στρέψουν τους Ρώσους εναντίον των Ουκρανών, πρέπει να γυρίσουν με την πλάτη και να πυροβολάνε σε αυτούς που μας στρέψανε. Έχω ένσταση που, ότι όπως και η Αμερική που θέλει να γίνει υπερδύναμη, έτσι και η Ρωσία θέλει να είναι υπερδύναμη. Έτσι και χρειάζεται την Ουκρανία για να είναι αυτή η δύναμη. Λοιπόν, αν η Ουκρανία με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή ήταν μαζί, τι θα γινότανε, τι θα είχε γίνει? Θα είχαμε πάλι πόλεμο? Το είχε πει ο Χίτλερ αυτό. Ο Χίτλερ είχε πει ότι αν θέλουμε να νικήσουμε τη Ρωσία, θα πρέπει να πείσουμε τους Ουκρανούς και τους Λευκορώσους ότι δεν είναι Ρώσοι. Το εφαρμόζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που είπαμε, ο πολυπολικός κόσμος που έχει σχέση Γερμανίας, Αμερικής και Ρωσίας αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σύνορο και ένα νέο ψυχρό πόλεμο για να ενωπηθεί η Ευρώπη υπό τη Γερμανία και βέβαια να απομακρυνθεί η Γερμανία από τη Ρωσία. Κύριε, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Μια ελπίδα υπάρχει να μπει η Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να φύγουν οι Αμερικανοί από την Ευρώπη. Μια ελπίδα υπάρχει να πλακώσουν οι Ρώσοι στη Χαλκιδική και στα Ιόνια νησιά. Τα υπόλοιπα είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ για την παρουσία σας όλους. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί.